Το έχουμε, το έχουμε. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο και τέλος τη δουλειά. Ρίξε καλέ, πες το, μη φοβάσαι το μικρόφωνο. Σε βγάλω κατευθείαν με τραγούδι, ε. Βάπτισμα του πυρός, για ρίξε, ακούγεσαι, για κάνε μια. Όπα, δεν ακούω, γιατί δεν ακούω. Τώρα, για μιλά. Ούτε και τώρα ακούγεσαι, μάλιστα, πολύ ωραία. Για πάνε λίγο στο άλλο το μικροφωνάκι εδώ, για να δούμε. Έχουμε και τα θεματάκια μας, κυρίες και κύριοι, εδώ στο Λίμπερο. Ρίχτω. Έλα, καλύτερα είσαι. Ένα-δύο. Θα ξεπεράσουμε για τις εξόδητες, τι να κάνουμε και θα τα καταφέρουμε. Ξαναπέστο, πόσο ωραίο το είπες το ένα-δύο. Έλα, για αποτελέσματα στοιχήματος. Σαββατοκύριακο και τέλος στη δουλειά, κυρίες και κύριοι. Και Λίμπερο 107,4 και λόγω επειδή και Μπάμπης Μπατμανίδης. Και παρεούλα βέβαια σήμερα Παρασκευούλα, γιατί να είμαστε άλλωστε μόνοι μας καθημερινώς. Καλημερίζω τη φίλη μου τη Χριστίνα που ήρθε με αυταπάρνηση πραγματική να με συντροφεύσει σε αυτό το ομολογουμένως δύσκολο πρωινό, όπως είναι το κάθε. Πώς σου φάνηκε να ξυπνάς τέτοια ώρα που ξυπνάω και εγώ, Σένιωσα, μπάμπι μου, τι δύσκολο είναι αυτό που κάνεις, τι αντίξω. Έτσι, πες τέτοια. Είμαι πολύ χαρούμενη που είμαι σήμερα εδώ. Είναι ο μόνος τρόπος να ακούσω την εκπομπή σου. Έτσι, όλος ο κόσμος έρχεται στην εκπομπή για να την ακούσει. Εντάξει, είναι και αυτό ένας τρόπος για να μπεις μέσα στην παρέα του Λόγο Επειδή, για να μπεις μέσα στην παρέα του Λίμπερο 107,4 και πάνω απ' όλα για να καταλάβεις το τι τραβάει ο καψερός, ο ραδιοφωνικός παραγωγός που συντροφεύει τόσο και τόσο κόσμο τα πρωινά. Άρα δεν συντροφεύει εσάς τους νεολαίοι που πηγαίνετε στα μπαρς, πίνετε τα σφινάκια και πού να ακούσετε μετά το Λόγο Επειδή. Έτσι είναι η ζωή. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλημέρα σε όλο τον πλανήτη. Καλημέρα και στην πρώτη μας γραμμούλα που μας κάνει ποδαρικό, Χριστίνα μου. Καλημέρα. Καλημέρα, Παύλη. Καλημέρα. Καλώς την Κατερίνα μας. Τι κάνεις, Κατερίνα μας. Καλώς την Χριστίνα. Καλημέρα. Τι κάνετε. Είμαστε πολύ καλά εδώ. Εσύ. Πρωινή σήμερα. Γιατί τις άλλες μέρες τι ήμασταν, απογευματινή. Με διάθεση για ξεκούραση θα δω, Κυριακό. Βέβαια, διάθεση. Πέρασε η εβδομάδα, τώρα χαλαρά είμαστε. Δεν είμαστε χαλαρά, γιατί εμείς δουλεύουμε και το Σαββατοκύριακο, Κατερίνα μου. Φαινομενικά ξεκουραζόμαστε. Πού θα είσαι το Σαββατοκύριακο? Θα πάω στον Βόλο να παίξω DJ. Και ξέρεις, Βάμπη, τι ήθελα να σου πω. Τι άνομαι, ξέρεις, στο Βόλο με ένα τενεκέ στον. Όχι, στο Βόλο έχω πάει, είναι πάρα πολύ ωραίο, όπως εκεί ο Γιώργος. Βέβαια. Ήθελα να σου πω κάτι με όλη μου την ειλικρίνη. Για πες. Πιστεύω ότι στην Ελλάδα ένας είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος και ένας είναι τη φωνή, τη χαρακτηριστική. Γελάει άλλη από μέσα. Και μέσα από την καρδιά μου σου δίνω τη μεγαλύτερη ευχή να δρέψει τις δάφνες στις αθηναϊκές πίστες. Σε ευχαριστώ. Να έρθεις και εδώ μετά και να τραγουδάς και τα τραγουδάς. Σε ευχαριστώ για τα πολύ καλά σου λόγια. Με συγκινείς, Κατερίνα μου. Ναι, το ξέρω. Δεν θα πάω στις αθηναϊκές πίστες. Είναι πάρα πολύ ωραία φωνή. Άλλο να αναδειχθεί. Δεν θα πάω στις αθηναϊκές πίστες. Το δηλώνω εδώ γιατί έχουν αθηναϊκές πινακίδες. Γι' αυτό. Δεν παίζει ρόλο. Το Ελλάδα είναι εκεί. Ελλάδα είναι, αλλά έχουν αθηναϊκές πινακίδες. Άμα τις αλλάξουν αυτά, ύψιλον, γιόταν. Να πεις. Να μην σκάει άμα του χάλαν τη ζαχαρένια, το όφι του χάλαν τη ζαχαρένια. Γιατί να χαλιόμαστε σιγά, δεν πάνε μας. Γιατί η ζωή είναι μία και άμα πεθάνουμε να πάμε στον παράδεισο. Η κόλαση δεν είναι καλή για κανένα. Έτσι, Κατερίνα μου. Ο παράδεισος τουλάχιστον είναι καλύτερα εκεί, από εκεί γυρνάς τουλάχιστον. Γυρνάς, α, επιστρέφει. Κανείς δεν γυρνάει. Έτσι, από την κόλαση δεν γυρνάς. Και τι χειρότερο να ζήσουμε από τη στιγμή που ξυπνάμε 5 ώρα το πρωί. Νομίζω αν η κόλαση δεν νομίζω να έχει τόσο πρωινό ξύπνημα. Είναι κάτι με το στρατό, έτσι, για συνέχεια, για τα παλιά. Μάλιστα. Δεν είπα τίποτα περίεργο. Όχι, απλά λέω εντάξει. Ναι, εγώ έχω εκπαιδευτεί. Να είσαι και δεν μπορείς να ξυπνήσεις, με συγχωρείς δηλαδή όταν το λέω έτσι. Ναι. Δεν μπορείς να ξυπνήσεις όταν να πας εκεί στο Λίμπερο. Εγώ θα μπορούσα αν είχα δυνατότητα να είμαι εκεί κοντά. Καλά, και εγώ δεν ξυπνάω, δεν έχουμε. Αλλά είμαι και θα μακριά, λοιπόν. Ανδρικελό είμαι. Έχω στο μυαλό μου, έτσι, όταν... Έχω στο μυαλό. Όταν θα πλησιάζει η στιγμή να έρθω, θα ενημερώσω. Έγινε, σε χαιρετούμε, Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ. Έτσι. Ένα ο Οικονομόπουλος και ένα εγώ, δηλαδή. Δηλαδή πρέπει να κάνω πεντηκαπάζω το μαλλί. Όχι, ένα εσύ και ένα ο Οικονομόπουλος. Α, τα είπε σωστά, η γέλαση άλλη κατευθείαν. Έχει τώρα αντικαπάζω. Οικονομόπουλος, έχω να το παρακολουθήσω όχι, πολύ όχι, καιρό. Νομίζω πως κανονικό όχι. Μαλλί. Ναι. Α, γι' αυτό ναι, μην χρειάζεται τώρα έτσι να κάνουμε επεμβάσεις. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Prodigy. Τι γίνεται, αγόρι μου. Πήρα τηλέφωνο για να αποκαταστήσω την αριθμητική ισορροπία. Δηλαδή.
Ξέρω, ένας είσαι, δύο ήταν μέχρι στιγμής. Ωραία, πέρασα μέχρι τώρα. Τώρα αρχίσουν να σκάνει μαντράχαλη. Έτσι ακριβώς. Να το κάνουμε λίγο καψιμί. Χαιρετώ και την συμπαρουσιάστρια Χριστίνα, είπες. Ναι, 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 ναι. Καλημέρα, καλημέρα. Εδώ. Καλημέρα, φιλενάδα. Με καλή φιλενάδα. Έτσι, τους παίρνω όλους τους φίλους μου. Γιατί πολλές φορές με ρωτάνε, αχ, πώς το κάνεις, έλα μια μέρα να δεις. Και έρχονται βέβαια από καμιά μέρα και μετά βλέπουνε. Καλό. Ναι, ναι, και δεν μιλάει κανείς. Έτσι. Λοιπόν, πήρα να μιλήσω για μπάλα πρώτη φορά στη ζωή μου. Για μπάλα, όπα. Τι συνέβη, τι συνέβη. Λοιπόν, και τη γαρμπή που λες. Ξεκίνησε όντως σαν χορεύτρια μαζί με την αδερφή της. Έχεις πολύ μεγάλο δίκιο, έκανα λάθος χθες εγώ. Ναι, ναι, χθες κάθισα και το διάβασα, το ψάξα πάρα πολύ ώρα, με πήρε τουλάχιστον 5-6 λεπτά. Εντάξει, δεν μιλάμε. Ναι, εντάξει, δώσει 5-6 λεπτά οι άλλοι διαβάζουν τη συμφωνία για τη Μακεδονία, ας πούμε, και βγάζουν συμπεράσματα, εντάξει, εννοείται. Άρε Μπάμπη μου, μη μου το γυρνάς από εκείνη την πλευρά καλύτερα. Όχι, στο λέω ρε παιδί μου, δεν θέλω τώρα, ούτε κι εγώ θέλω να μπω σε συγκεκριμένα παιδιά, αλλά σου θέλω να πω με πόσο ελαφρότητα γενικότερα κρίνουμε τα πράγματα σε αυτή τη ζωή. Όπο, πραγματικά. Το να μιλήσουμε για την Κέντη Γαρμπή είναι πιο περιστατωμένο στην παρούσα φάση. Έτσι. Έτσι. Και είναι και κεφαλονίτισσα, η οποία βέβαια γεννήθηκε μεγάλωσε στην Αθήνα. Τώρα μοιράζω άχρηστες πληροφορίες. Ναι, βέβαια, γιατί όχι. Αφού είπαμε θα μιλήσουμε για μπάλα. Ναι, 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 ναι. Και αυτά είχα να πω. δεν θα δευτερολογήσω για πολλωστή φορά, δεν το έχω κάνει ακόμα, δεν νιώθω έτοιμος. Ναι, μπορείς να κλείσεις και να ξαναπάρεις και να είσαι εσύ. Δεν ξέρω, δεν νιώθω έτοιμος ακόμα, θα μου τις χωρέσεις. Ναι, 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 ναι. Δεν έχω κλείσει ακόμα ούτε χρόνο που σε παίρνω τηλέφωνο. Έτσι. Το χρόνο θα κάνω γενέθλια, θα σε πάρω. Θα πάρεις, ναι, πρέπει να... Πώς λένε, πρέπει να πάρεις παιχνίδια στα πόδια σου, πρέπει να πάρεις τηλέφωνα στα αυτιά σου. για να βγαίνεις δεκαετία δεύτερη φορά. Ναι, οπότε σήμερα φαντάζομαι αλλάζουμε και βάρδια από Δευτέρα. Χανόμαστε. Σε δύο εβδομάδες πάλι. Εντάξει, δεν πειράζει. Καλά να είστε, καλά να περνάτε. Και εσύ, και εσύ. Καλή δουλίτσα, καλά κουράγια, αυτά, καλή ξεκούραση, τα πάντα. Και θα σου αφιερώσω ένα κετούλα, ένα κετούλα, το αγαπημένο μου. Κετούλα. Ναι, ναι. Έτσι. Έχεις καιρό να παίξεις Prodigy, αλλά δεν πειράζει, καλή εναλλακτική. Έτσι, έτσι. Γιατί εκεί που θα πάμε και στο Βόλο να παίξουμε την Τζέι, τέτοια θα παίζουμε και την Γαρμπή. Στο Βόλο και τα λοιπά. Έτσι έγινε, φιλιά. Τσάω. Τι ωραία, αυτό είναι το αγαπημένο μου. Πρέπει να το βγάλουμε κιόλας με την ορχήστρα. Το ξέρεις εσύ, είστε και νέα παιδιά που να ξέρετε την ιστορία αυτού του τόπου. Λαός που δεν γνωρίζει την ιστορία του, είναι λαός καταδικασμένος να την ξαναζήσει. Και εφόσον δεν γνωρίζει το τι συνέβη στα 90s και στα 80s, με τις βάτες και με τα περμανάτ, βλέπετε ότι ξαναέρχεται. Η βάτα δεν είναι της μοδός. Τα βλέπω στο My Style Rocks, είναι, πώς δεν είναι. Βλέπεις και εσύ My Style Rocks. Εντάξει, δεν το κρύβω. Δεν το κρύβεις. Μπράβο παιδί μου, έτσι πρέπει. Γι' αυτό σου φωνάξαμε εδώ. Για να μας ενημερώσει. Ανοίγω το ραδιόφωνο. Ανάβω ένα τσιγάρο. Πίσω κάθισμα είσαι και μου γελάς. Ξέρεις αυτό το κομμάτι? Το ξέρω. Σαν το μικρό φαντασματάκι τριγυρνάς. Φαντασματά γελάει. Καλημέρα στη Γραμπούλα. Καλημέρα Μπάμπη. Καλώς το να. Εγώ έχω να πω μόνο ένα πράγμα. Παρακαλώ. Για τον κύριο Τσίπρα. Αυτός δεν ξέρει ποια είναι η Μυτιλίνη και ποια είναι η Λέσβος. Ναι. Και θέλει να δει πού είναι τα Σκόπια. Ναι. Το πιστεύεις αυτό το πράγμα? Εντάξει, το τάιμα. Εγώ είμαι Μυτιλινιός. Α, μάλιστα. Ήρθε στο νησί μου, ναι, και δεν ήξερε πού ήρθε. Ναι, όντως, η Μέρη Λέσβος και η Μυτιλίνη. Καλά, δεν είναι και ο μόνος που το έχει κάνει λάθος βέβαια, από την άλλη. Πολλοί τον μπερδεύουνε. Πολλοί τον μπερδεύουν τη Λέσβο με τη Μυτιλίνη. Δεν το έχουν πει. Λέω, δεν είναι ο μόνος. Θα μου πεις, πρωθυπουργός είναι, όφιλε να το γνώριζε. Αλλά εντάξει, δεν πήγε και στο τέτοιο. Πώς το λένε, δεν πήγε και στον Κυπριακό Αδυναμοκρίκο. Ήταν σχεδόν τέτοια απάντηση. Είσαι Μυτιλινιός, μας ακούς από τη Μυτιλίνη? Όχι, από εδώ. Δουλεύω στη Σκίδρα, είμαι στα Γεννησά. Και κάθε πρωί σας ακούω. Πηγαίνω στη δουλειά και σας. Χαιρόμαστε. Θέλω πολλά χρόνια να επισκεφτώ τη Μυτιλίνη. Πέρυσι φτάσαμε ένα βήμα να πάμε να παίξουμε κιόλας το καλοκαιράκι. Δεν τα καταφέραμε. Ίσως φέτος όμως να τα καταφέρουμε. Θα χαρούμε πάρα πολύ. Έχω ακούσει καταπληκτικά λόγια για το νησί.
Ότι... Πού ήταν για να παίξει, σε ποιο. Λοιπόν, είναι πολύ ωραία ιστορία, θα την πω. Ήταν αρχικά να πάμε να παίξουμε σε ένα γάμο όπου θα ήμασταν η έκπληξη στο ζευγάρι. Θα μας φέρανε μαροπορικά με διαμονές με τέτοια να μας κάνουν έκπληξη στο ζευγάρι. Και το ζευγάρι τελικά αρνήθηκε. Είχαν συμφωνήσει όλοι οι καλεσμένοι να μας πληρώσουν και ήταν πολλά τα λεφτά. Τώρα να πάρεις αεροπορικά καλοκαίρι αυτά και την αμοιβή της μπάντας μας. Κανονικά τα βρήκαν όλοι και ανήρθηκε το ζευγάρι. Λέει, όχι, μην τους φέρνετε. Και θα παίζαμε σε ένα. Αχ, πώς το λένε, εργά μου. Δεν το θυμάμαι. Και σε ένα μπαράκι ταυτόχρονα θα κάναμε και μια μικρή εμφάνιση, αλλά δεν μου σκάει καθόλου τώρα αυτή τη στιγμή. Στο χωριό ή στην πόλη. Στην πόλη. Ναι, ναι, σε ένα έτσι μπαράκι, ας πούμε, που κάνει και ρεμπέτικα και τέτοια και αυτά. Δεν μπορώ να το θυμηθώ. Με ένα ιδιαίτερο όνομα. Μπορεί να έχει και όνομα ζώο. Γιατί συνήθως παίζουμε σε μαγαζιά που έχουν ονόματα ζώων για κάποιο λόγο. Τι μπορεί να σημαίνει και αυτό για μας. Μάλιστα. Στη Σκίδρα δουλεύεις, ροδάκινο, τίποτα τέτοιο. Όχι, οδηγός. Οδηγός. Πώς είναι και τα πράγματα, γιατί έχουμε βροχούλες τώρα αυτά, οι δρόμοι. Γλιστράει πολύ. Γλιστράει, ναι. Εντάξει. Προσοχή, τα κλασικά. Θέλει προσοχή. Έχεις δίκιο, εσύ κι αν έχουν δει τα μάτια σου. Σε ευχαριστώ που μας κάλεσες και για πρώτη φορά νομίζω τα είπαμε κιόλας. Όχι, δεύτερη. Α, δεύτερη, εντάξει. Συγκινητικό. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό δρόμο, έστω. Και για μια καλημέρα και για μια παρέμβαση και για μια ωραία Μυτιλίνη. Έχεις πάει, Χριστένα μου, στη Μυτιλίνη. Μάλιστα. Το καλοκαίρι μπορεί να σε πάρουμε και εμείς την περιοδία. Θα κάνουμε τον Μπάμπης Μπατμανίδης. Τουρς, κανονικά. Travel, έτσι. Ναι. Θα παίρνουμε τους φίλους και συνδετημόνες της ορχήστρας για να μας συντροφέψουν. Θα παίρνουμε και εμείς και ένα. Κάτι τι θα καταβάλλετε, ρε παιδί μου. Θα καταβάλλουμε. Θα καταβάλλουμε. Τις διακοπούλες μας και εμείς. Ναι, θα πετυχαίνουμε. Κοίταξε, άμα πηγαίνουμε σαν γκρουπ, θα πετυχαίνουμε και καλύτερες τιμές στα ξενοδοχεία. Έτσι και πρωινά και τέτοια και αυτά. Μια χαρά θα είναι τα πράγματα. Ετοιμάζονται μεγάλα επιχειρηματικά σχέδια. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα. Καλώς το να. Καλημέρα και στην κυρία, δεν άκουσα το όνομα. Χριστίνα, καλημέρα. Λοιπόν, δεν έκλεισες πόρτα, Μπάμπη, για την Μυτιλίνη. Αφού απέκτησες εξειδίκευση στο μάζεμα των ελιών. Ναι, σωστό. Μπορείς να πας, λέω. Αλλά αυτό είναι Νοέμβριο, οπότε τον Νοέμβριο έχουμε τις δικές μας ελιές. Εντάξει. Κάτι θα κάνουμε, όντως, για το λαδάκι. Μπορείς να το βολέψεις. Εξάλλου, έτσι, το νησί απέκτησε προβολή με αυτό που έκανε ο Τσίπρας. Mm-hmm. Κάποτε ο ΓΑΠΕ έτσι φόρεσε και πρόβαλε το Καστελόριζο. Καστελόριζο, ναι. Κάποιοι άλλοι τη Μακρόνισο, διάφορα. Δηλαδή έτσι, μένουν ιστορικά. Μένουν στο χάρτη των διακοπών. Μένουμε Ελλάδα γενικότερα. Μια νέα παρουσία ζωαμυράς. Το θυμάσαι και είναι το μένουμε Ελλάδα. Έτσι και... Αμυράς νέος. Ναι. Όχι ο αμυράς και όχι ο αμυδράς. Λοιπόν, η Χριστίνα γνωρίζει σε λίγο τι θα έχει συμπαρουσιαστεί. Ναι, έτσι το είπα. Δεν ξέρει ποιος είναι ο Παφούλιας, δεν έχει ιδέα, δεν έχει ακούσει ποτέ την εκπομπή. Λέω θα έχουμε μια συντροφιά εδώ στο στήριο. Είναι το οικονομικό ρεπορτάζ, το καλλιτεχνικό, τα πάντα και περιμένουμε με αγωνία. Ναι, τι να την έλεγα κιόλας, να μην ερχότανε. Το περιμένω πώς και πώς. Δεν έχουμε κάτι εναντίον σου, αλλά. Κρεμόμαστε από τα χείλη του Παφούλια. Ναι. Εγώ θα κλείσω γιατί με έχει πει Μαϊντανό η Κατερίνα. Και εσύ ρε Μπάμπη, σήμερα πώς και έτσι. Τι? Πρωί από τις 6 ήρθες. Ναι, όντως, έλα μου, δεν συμβαίνουν και αυτά. Τα υπόλοιπες εκπομπές είναι μαγνητοσκοπημένες, αλλά δεν το έχετε καταλάβει. Σας κάνω ομαδική ύπνωση, Γιούρι Γκέλλερ. Λυγίζω και τα κουτάλια. Γιατί η Κατερίνα δεν είμαι Μαϊντανό, τσάω, 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 τσάω. 2-31-02-87-3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας από πάρα πολύ νωρίς και πάντοτε εδώ στο Λόγο Επειδής. FM και ενώ μηνυματάκι αποστολή στο 54526 και Λόγο Επειδής στα Facebook και στα ίντερνετια μας. Και εκεί μας βρίσκεται και συνδιαλέγεστε μαζί σας. 25 του μήνου σήμερα, 25 Γενάρη, Παρασκευούλα, είναι Γρηγορίου του Θεολόγου Αγίας Μαργαρίτας. Και εορτάζουν ο Γρηγόριος, ο Γόλης, δεν ήξερα ότι είναι, ναι, είναι, πώς το λένε, υποκοριστικό του Γρηγορίου, η Γρηγορία, ο Μαργαρίτης και η Μαργαρίτα. Χρόνια πολλά σε όλους τους εορτάζοντες και τις εορτάζουσες, ο ήλιος θα ανατυλίσει 7:34, θα δύσει στις 5:40, σελήνη 20 ημερών, βροχούλες έχουμε έξω, μια ψυχάλα, ένα σπρέι, αλλά είναι αρκετό για να δημιουργήσει γλίντζα στους δρόμους.
δεν έχει κρυουλάκι, αλλά χρειάζεται αρκετή προσοχή. Έχει ένα αεράκι, οι άνεμοι θα ενταθούν και προς το μεσημέρι. Θα φτάσουν τους 5 ανατολικούς, τα 5 μποφόρ. Βροχές καθ' όλη και τη διάρκεια της ημέρας δίνει το μετεωρολογικό μας δελτίο, με τη θερμοκρασία να φτάνει μέχρι και τους 12 βαθμούς. Και αύριο βροχούλες, Κυριακή, καλύτερα τα πράγματα, να μπορείτε να πάτε και στα γηπεδάκια σας και να μην αντιμετωπίσετε αυτό που αντιμετώπισαν οι φίλοι του ΠΑΟΚ προχθές Τρίτη στο γήπεδο της Τούμπας, που έπιασε μπόρα δυνατή για κανένα δύο ώρο και δεν βοήθησε τον κόσμο να πάει να... Τι μας έμεινε, Χριστίνα, με ένα ποδόσφαιρο να πούμε, έρχεται ο καιρός και καταστέλει, ας πούμε, είναι τέτοια μας να πάμε. Αυτό. Αφού νομίζω θα το δημοσίευσεις και εσύ. Ρίχνουν με λέιζερ και ρίχνουν λέιζερ, στα σύννεφα και... Ναι, για να μην πηγαίνει ο κόσμος στα γήπεδα. Τι μας έμεινε. Ναι, ξεκάθαρα. Και να βγαίνει στους δρόμους. Αυτό το πράγμα. 25 του μηνού και τι συνέβη σαν σήμερα κοσμοϊστορικό. Κάτι που μπορεί να μας βοηθήσει να αντλήσουμε εμπειρία. Γι' αυτό εστιάζουμε στη συγκεκριμένη ενότητα του... Σήμερα, στο 1836, λέει, σαν σήμερα θεμελιώνεται το κτίριο των Ανακτώνων στο λόφο της Μπουμπουνίστρας. Έτσι λέγεται, δεν μπορείς να φανταστείς ποιος είναι ο λόφος της Μπουμπουνίστρας και ποιο κτίριο πρόκειται. Σε σχέδιο του αρχιτέκτονα Φρυδερίκου Γκέρντεν. Πρόκειται, λέει, για το σημερινό κτίριο της Βουλής. Δεν είναι τυχαίο. Μπουμπουνίστρα! Μα τα μπουμπουνάνε από εκεί! Α, καλά, εντάξει. Ούτε επιθεώρηση του Τζεφερλί, α πούμε, και από κάτω. Όμως τίποτα δεν είναι τυχαίο. Η Μπουμπουνίστρα, ο λόφος της Μπουμπουνίστρας, εκεί που βρίσκεται το κτίριο της Βουλής από το 1836 ή το Ανάκτορα. Σαν σήμερα, λοιπόν, καταπληκτική είδηση που αξίζει να την γνωρίζετε. Καταπληκτική πληροφορία ότι έχει σαν σήμερα το 2015 μεγάλη νίκη του ΣΥΡΙΖΑ στις βουλευτικές εκλογές στην Ελλάδα. Συγκεντρώνει το 36,34% των ψήφων με και 149 έδρες. Δεν καταφέρει όμως να κατακτήσει την πολυπόθητη αδυναμία. Αυτοδυναμία, η οποία έγινε αδυναμία, μετά έγινε δύναμη και ισχύ εν τη ενώση μαζί με τους ΑΝΕΛ. Και όλοι γνωρίζουμε την ιστορία. Ή το πέρασαν τόσα χρόνια το 2015, Σαν χτες μου φαίνεται. Σαν χτες, ναι, ναι. Το πρώτη φορά αριστερά. Αυτό. Μάλιστα, ο ΣΥΡΙΖΑΣ, μωρό μου, ΣΥΡΙΖΑΣ. Τα έχετε πει εσείς. Τα έχουμε πει εμείς και θα παίξουμε και μπατμανίδι, δηλαδή. Αυτό μου λες. Να παίξουμε ένα μπατμανίδι. Αφιερώσουμε δηλαδή έτσι, ας πούμε, και όσο υπάρχουν. Δεν θα διαλυθεί ο ΣΥΡΙΖΑ γιατί έχουμε κομματάκι ακόμα να βγάλουμε στην επιφάνεια. Είχαμε γράψει και το πρώτη φορά αριστερά σε μπέκικο εκείνης της εποχής. Το αυτοδύναμος και όπως εδώ έκλεισε το Μέγκα και ξανανοίγει. Για μένα. Ναι, παιδί μου, Μέγκα One θα γίνει. Τα λέγαμε προχθές. Δεν τα άκουσα, αλλά τώρα έμαθες. Μέγκα One. Τι να σου πω, εδώ η Δημάρ ξαναέρχεται στα πράγματα. Η Δημάρ αυτονομήθηκε, αποσχίστηκε από το κοινάλ. Επανέρχονται όλα τα κομμάτια που έχει γράψει ο Μπάμπης Μπατμανίδης. Κόμπανη, χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην Βουλή αναφέρθηκε στα Ροδάκινα. Πάλι για τον Μπατμανίδη έχουμε γράψει για τους Γιαρμάδες. Οτιδήποτε και να υποθεί μέσα στην επικαιρότητα. Έχετε γράψει τραγούδι ήδη. Σε παρακαλώ. Τόσο μπροστά που είμαστε τελευταίοι. Καλημέρα στη Γραμμούλα. Χαίρετε. Καλώς τον. Τους έχεις μπουμπουνίσει όλους πολύ νωρίτερα, να πούμε, καλά δεν άφησες. Έτσι. Και οι αρμάδες και τέτοια. Έτσι. Καλά σήμερα υπόθηκαν μεγάλες αλήθειες από την πρώτη ακροάτη. Ναι, όπως... Η ζωή είναι μία. Ναι, έτσι. Για πάμε στο τέτοιο και... Είχε πολύ δίκιο. Και... Δεν αξίζει να χαλιόμαστε για τίποτα, το λέμε και από εδώ. Καθίστε εσείς και με ψημυρείτε, καθίστε βρίζετε, καθίστε άλλο, κάντε... Εντάξει, αυτό εξυπακούεται, αλλά ναι. Η ζωή είναι μία. Ναι. Ή ξέρω εγώ, σήμερα πρωινή. Όχι μόνο αυτό, ότι αν αποκάλυψη σοκ από το λόγο επειδή, αν πας στον παράδεισο, επιστρέφεις. Ενώ δεύτερη στην παρουσία κόλαση, δηλαδή. Ναι, δεύτερα παρουσία, ας πούμε. Υπάρχει μία μίξη τώρα εδώ, χριστιανισμού με Ινδουισμό και τα λοιπά, ναι. Ναι, να επέμβουν οι... Εκτός αν... Γνωρίζονται. Ναι, τι που έχουν επιστρέψει. Ή τα ζόμπι που μας ακούνε. Ξέρω εγώ. Να ξαναβγεί στο τηλέφωνο να μας πει. Ναι. Ή αυτή ο Λευτέρης. Ναι. Ο Λευτέρης θα ξέρει σίγουρα. Ναι. Αν κάποιος έχει επιστρέψει από την άλλη ζωή, παρακαλώ, 2-31-087 και 3 οκτάρια, δεν θα το μαρτυρήσουμε. Μεταξύ μας θα μείνει. Μη στεναχωριέστε. Στο μεταξύ το φιλαράκι μου σε πήρε με τη Λιλιός και σε λέει στη Σκίδρα και οδηγάω. Το λες πρώτη φορά, λέει όχι δεύτερη, ήταν αυτός που είχε πάρει πριν 2-3 μέρες και λέει εκεί κάτω είστε όλοι τρελοί. Για να εξηγήσω και στη Χριστίνα, ο φίλος μου τον κάνει είναι μεγάλος αναλυτής του λόγου επειδή καταγράφει, θυμάται τώρα τον ακροατή του τριημέρου, το τι ποιος ήταν και αυτά και ξεχώρισε τις φωνές. Και τι είπε, ναι. Ναι, ναι. Δεν,
Όχι, όχι από φωνή, ναι, ναι. Από τα παραμένα. Από τα συφραζόμενα. Από το... Συφραζόμενα. Ναι, 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 ναι. Καλά, λέει, το τι είμαστε, είμαστε, εννοείται. Λέει πρώτη φορά, ναι, από πού μας παίρνεις, λέει, να, λέει, από τη Σκίδρα, λέει, οδηγάμε, τώρα κάπου πάμε. Έτσι. Μήπως, γιατί από Μυτιλήνη έχω κάνει, ξέρεις, ναι, διατροφή. Βεβαίως, λοιπόν, βεβαίως. Παλιά αξιωματικός, μετά ξαναπήγε. Μήπως τα πηγαίνατε στο 7, όχι. Όχι, δεν το μπορώ να το θυμηθώ τώρα το μαγαζί. Είχε, θα το, όχι, και όλο μου σκάει το ο Καραγκιόζης της Λίμνου. Στη Λίμνου έχει μαγαζί Καραγκιόζη. Εντάξει, okay, είναι το ιστορικό μαγαζί της Λίμνου. Ένα άλλο, αλλά δεν μπορώ. Σκάτζω ο χείρος τώρα, κάτι τέτοιο. Ο έχει... Καραγκιόζη, ναι, έχει ολόκληρη τέτοια, ρε, παραλία. Η Λίμνος. Βέβαια, παραλία του Ρωμιό και του, ναι, Καραγκιόζη. Ναι, 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 και εδώ έχουμε το κτήμα του Καραγκιόζη. Γενικά στην Ελλάδα πίζει πάρα πολύ. Ναι, Καραγκιόζη, ξέρει. Μαυρομάτι. Ναι, αλλά έχει περάσει ως ο εθνικός μας ήρωας είναι ο Καραγκιόζης και έχει περάσει λανθασμένο ως βρισιά, ως ύβρις. Καραγκιόζη. Ναι, για τέτοια. Το οποίο δεν είναι, ας πούμε, σαν κάποιες άλλες λέξεις οι οποίες μπορούν να μας, πώς τις λένε αυτές, μηνυτήριες. Ναι, μηνυτήριες, ναι, ναι, μηνύσιμες, μηνύμες, σωστό, σωστό, σωστό. Ναι, δεν είναι μια χαρά το. Δεν ζει ο καημένος Καραγκιόζης να μας υποβάλει κάποια. Ορίστε, θα πάω Βόλο, ναι, θα πάω Βόλο, ναι. Μην ξεχάσεις και κοντά είναι Κουτσουπιά. Κουτσουπιά, λέω. Μήπως θα σου φέρω κανένα πανό. Νόμιζα αυτό δεν μου πεις. Από πάση χώρα. Θα το έχει αφήσει εκεί όλη αυτή. Έτσι, θα περάσουμε. Όταν ανέβαινε για τον τελικό. Έτσι, έτσι. Έγινε, σε φιλούμε. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλημέρα, 2-31-0-2-87. Και 3 οκτάρια τηλέφωνα επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας, με το λόγο επειδή πάντα ξεκινάμε, και με τον καλό το λόγο επειδή πάντα ξεκινάμε έτσι δυνατά. Είναι το φόρτε μας, Χριστίνα μου, το 6-6,5. Εκεί σκάει όλος ο κόσμος. Τώρα θα πορείστε, κάνουν όλοι αυτοί. Δουλεύουνε. Όταν φαινομενικά. Ναι, εσείς είσαι στα μπαρς και στα μάρς και γυρνάτε εδώ για τον κόσμο και δεις οι άνθρωποι της παραγωγικής τάξης, πραγματικοί ήρωες, από τις 5 ώρα στο αγώγι, στο τιμόνι, στο καφάσι, παντού, παντού εδώ μας ακούν. Αν μας ακούει ο μοναδικός μας ακουρατής του Βόλου, ο Δημήτρης από το Βόλο, αύριο παίζουμε τέντερ. Μπορεί να μας ακούει τώρα να περνάει τα τέμπη. Δεν έρχεται έτσι κι αλλιώς. Εντάξει, τουλάχιστον. Να το ξέρει. Την άλλη φορά, ναι, όντως ήταν. Αχ, λέει Σάββατο, ήταν κουρασμένος αυτά. Ζητάω εξηγήσεις από τον ένα-ένα προϊόν. Και πολύ. Ένα-ένα προσωπικά. Ποιος αξίζει να μνημονεύσουμε σαν σήμερα 23 του μηνού? Ποιοι γεννήθηκαν σαν σήμερα το 1882 η Virginia Woolf? Αυτό γιατί τη φοβότανε όλοι. Τη Virginia Woolf. Δεν έχει διευκρινιστεί. Ποιος φοβάται, λέει, τη Virginia Woolf. Ναι, ήταν λίγο άγρια. Το 1925 σαν σήμερα ο Γιώργος ο Ζαμπέτας γεννήθηκε. Ποιους άλλους? Ο Εουσέμπιο το 1942, μεγάλος Πορτογάλος ποδοσφαιριστής, προσωπικός φίλος του Μανώλη Μαυρομάτη. Έχει υποθεί κορυφαία ιστορία. Μου έχουν μεταφέρει πήγες από την Αθήνα ότι ο Μανώλης Μαυρομάτης έστελνε δέσμους στον εαυτό του και έγραφε πάνω Εουσέμπιο. Ήταν θρύλος του ποδοσφαίρου της Πορτογαλίας, δηλαδή σαν τον Τιστέφανο. Να στα εξηγήσω, να καταλάβεις, ρε παιδί. Σαν Πελέ, ρε παιδί μου. Ναι. Έτσι. Και έστελνε μόνος του. Έστελνε μόνος του και λέγε μου, έστελνε στα γενέθλια του ο Εουσέμπιο, ας πούμε. Αλλά μπορεί. Έτσι λέγανε για να τον κακολογήσουν κάποιοι συνάδελφοί του από την Αθήνα. Γιατί δεν πιστεύαν ότι μπορεί ο ολόκληρο Κοτζαμάν Εουσέμπιο να έστανε. Μπορεί να του στέλνε πραγματικά, δηλαδή. Ναι, ναι, μπορεί κιόλα, βεβαίω. Εμεί δεν ήμασταν εκεί και ποιοι είμαστε για να πιστέψουμε αυτού του Αθηναίοι, παιδί μου. Ένα βγάζει το μάτι του άλλου νου τώρα, δεν τα ξέρει. Εδώ βάλα τον Οικονομόπουλο να βγάλει τον Δεκαπά στην Αθήνα. Εγώ θέλετε να πάω στην Αθήνα, με βάλω ξυρίσω και το μουστάκι στο τέλο. Δεν πηγαίνουμε με τίποτα. Ποιοι άλλοι έχουν γενέθλια και αξίζει να τους μνημονεύσουμε? Σας σήμερα το 1976 ο Δημήτρης Νάλιτζης, ο οποίος πέρασε από την ομάδα του ΠΑΟΚ με μεγάλη επιτυχία. Έχει ανακηρυχθεί και πρώτος σκόρερ, αλλά σε μια χρονιά όπου μετρούσε και τα γκολ του Πανιωνίου. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος πέρυσι, νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, έβγαλε πρώτο σκόρερ τον Πρίγιοβιτς. Ας με βοηθήσει κάποιος, φέτος δεν θα τον βγάλει τον Πρίγιοβιτς, γιατί φυσικά αποχώρησε και πήγε στα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα να συνεχίσει την καριέρα. Τώρα μπορεί να βγάλει ένα δανεικό του, να βγάλει τον Κουλούρι, αλλά σαν ΠΑΟΚ δεν θα γραφτεί μέσα στο
στον πίνακα των πρώτων σκόρερς. Οι άλλοι έχουν. Ο Στάδης ο Ταυλάρδης το 1980 γεννήθηκε. Σας είμαι αθλητικούς λέω ως επιτοπλίστων για να ξέρεις. Ο Ρομπίνιο το 1984 και αυτός για ακουστή Πολάκης να έρθει να αγωνιστεί εδώ στην χώρα μας. Χρόνια πολλά ρε παιδί μου σε όλους. Σαν σήμερα έφυγε από τη ζωή το 2015 ο Ντέμις ο Ρούσος. Βλέπω εδώ κάτι. Είμαστε, κάναμε εκπομπή εκείνη τη μέρα και παίζαμε και τραγουδάκια. Ο Ντέμις Ρούσος μου είχε βάλει τον τρίγκι τρίγκι μάνα μου. Καταπληκτικά κομμάτια, καταπληκτικά άσματα. Στη Ρωσία, πάλι αργία έχουν στη Ρωσία. Η ομόδοξη, το ξανθό γένος, όλο αργίες είναι αυτοί. Ναι, δεν έρχονται εδώ πέρα μετά. Είναι λέει η μέρα της Τατιάνας. Δηλαδή. Δεν ξέρω, τη Σταφανίδου βλέπουν όλοι οι Sky. Γιορτάζονται σήμερα, λέει, το Ρώσο φοιτητών από την ίδρυση του Πανεπιστημίου της Μόσχας το 1755. Και είναι αργία τώρα αυτό το πράγμα. Στα σχολεία και στα πανεπιστήμια. Στα πανεπιστήμια, ναι, να μην λέτε εδώ πέρα χαραμοφάιδες και τέτοια και τον άλλο. Γιορτάσαμε ποτέ την ίδρυση του ΑΠΘ, τα ξέρουμε πότε έγινε, δεν ξέρουμε, ουδέποτε. Εγώ σας τα λέω, εσείς που είστε φοιτητές, να πούμε τώρα να ξέρετε τι να κάνετε. Αλλά αυτή η μέρα λέγεται η μέρα της Τατιάνας. Τώρα τις συνωνυμούς ας τους αφήσουμε έξω από το παιχνίδι. Καλό θα ήταν να εκλείπουνε. Εγώ θα πάμε να κάνουμε την πρώτη μας μικρή ανάπαυλα, μεταδίδοντας φυσικά, ξεκινώντας την ημέρα μας με Μπάμπι Μπατμανίδη. Με Μπάμπι Μπατμανίδη δεν έπαιξε κανείς, εννοείται, αλλά εμείς. Μόνο εμείς, γιατί σαν σήμερα αυτό το τραγούδι είχε γίνει viral, θυμάμαι εκείνα τα χρόνια, και από τότε έχουμε να κάνουμε επιτυχία. 2015, μια μέρα, τι ήτανε, Κυριακή ήτανε. Εκλογές και αυτά και τέτοια. Πρώτη φορά αριστερά και το ΣΥΡΙΖΑ. Μόνο μου ΣΥΡΙΖΑ. Εκείνη τη μέρα το βγάλατε αυτό. Τι λες καλά, αυτό είχε βγει από πολύ παλιότερα. Γι' αυτό είναι και προφητικό. Ακούστε τους στίχους. Από το 10 το βγάλαμε. Επιστρέψαμε κυρίες και κύριοι εδώ στο Λίμπερο 107,4. Στο λόγο επειδή στο πρωινό της 25ης του Γενάρη, Παρασκευούλα σήμερα. Όσο να είναι, τι να πεις. Υπάρχει μια ελαφρώς πιο ανεβασμένη διάθεση. Κάθε μέρα είμαστε ανεβασμένοι εδώ. Στα σύννεφα πετάμε με όσα συμβαίνουν στην εκπομπή σουρεαλιστικά. Η στολή τρελή, είχε πει ένας φίλος ακροατής, και όντως αυτό ισχύει και ανταποδίδεται τη δικιά μας την όρεξη και την φτιάχνετε ακόμα καλύτερα. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Πάτρικ που μας ακούει και από τις μακρινές Δανίες. Επισημαίνει για τον Ντέμι Ρούσο ότι ήταν μέλος των Aphrodite's Child μαζί με Βαγγέλη Παπαθανασίου, ένα από τα πιο σημαντικά συγκροτήματα που έβγαλε το progressive rock παγκοσμίως, αλλά και η ελληνική δισκογραφία με τον δίσκο 666 εκείνη την εποχή. Σατανάδες, μακριά από μας. Νωρίς τα ξημερώματα. Νωρίς τα ξημερώματα για τον μαγικό κόσμο του NBA. Πέρα από τα αποτελεσματάκια, είχαμε και την ανακοίνωση της ψηφοφορίας για τις πεντάδες του All-Star Game. Το περιβόητο αυτό NBA Vote. Πέρυσι ψηφίζαμε hashtag. Φέτος έπρεπε να μπει στη σελίδα της Ομοσπονδίας της Καλαθόσφαιρας της Αμερικανικιάς ή να ψηφίσεις μέσω Google. Και ναι, τα καταφέραμε ως Έλληνες, Χριστίνα μου. Ευγάλαμε το Γιάννη τον Αντετοκούμπο, τον ευγάλαμε αρχηγό της Ανατολής, που σημαίνει ότι είναι πρώτος με στους ψήφους στην περιφέρειά του. Ο Γιάννης Αντετοκούμπος, ο Greek Freak, είχε τις περισσότερες ψήφοι στο All-Star Game που θα διεξαχθεί 15 με 17 Φεβρουαρίου στην Σάρλοτ, και θα είναι ο αρχηγός της ομάδας Ανατολής, έχοντας ως starters στο πλευρό του τους Leonard, Embiid, Irving και Walker. Στη Δύση ξεχώρισε, όπως αναμενόταν, ο LeBron James, που θα είναι αρχηγός της ομάδας του, με συμπαίκτες τους Durant, George, Curry και Harden να συμπληρώνουν τη βασική πεντάδα. Νομίζω ότι η Δύση, τουλάχιστον από ονόματα, έχει τα πιο ισχυρά. Για τον LeBron James είναι η 15η παρουσία σε All-Star Game, τρίτος πλέον στην ιστορία του NBA, πίσω από τους Karim Abdul-Jabbar με 19 και Kobe Bryant με 18. Ο Γιάννης Αντετοκούμπο συγκέντρωσε 4.385.747 ψήφους, ενώ ο ηγέτης των Lakers ήταν ο πρώτος όλων, συγκεντρώνοντας 4.620.809 ψήφους. Πέρυσι οι δύο παίκτες ήταν στην ίδια περιφέρεια και γι' αυτό ο Γιάννης Αντετοκούμπο δεν μπόρεσε να βγει αρχηγός. Ήταν ο LeBron, που είναι. Εντάξει, είναι χρόνια, ρε παιδί μου, κοιτάει. Το ξέρω. Το ξέρει τον κύριο τον LeBron. Το LeBron είναι το Γιάννη. Και το Γιάννη, τον Αντετοκούμπο το ξέρει. Βέβαια. Καλημέρα στην γραμμούλα μας. Καλημέρα. Αγόρι μου, παιχταρά μου.
Τελικά δεν θα έρθω. Τι? Άτυχος είναι. Γιατί, σε περιμένει εδώ η Χριστίνα. Η Χριστίνα. Ναι, σ' ακούει. Τι ωραία φωνή. Αφού δεν την άκουσες ρε, πού η ωραία φωνή. Δεν την άκουσες. Το κατάλαβα ήταν. Κατάλαβα, πες του μια καλημέρα κι εσύ. Καλημέρα. Γιατί πολύ στενοχωριέμαι που δεν έρχεσαι. Να. Δεν πειράζει. Κάποια στιγμή να βρεθούμε για ένα ουσκάκι. Να κεράσει, να το ξέρει. Γιατί δεν θα έρθεις, θα πάνε να τσεπώσεις το παραδάκι σήμερα που πληρώνουνε. Εχθές το πήρα, γύρω τις 7.30. Α, μάλιστα. Και δεν ήρθες από εδώ τίποτα να μας κεράσεις το κάτι της μας. Μη φοβάσαι, άκου, έχω λίγο δύσκολα εδώ γιατί έχει τριήμερο απαγορευτικό. Α, είσαι ακόμα, αφού είσαι στην Ουρανούπολη, τι απαγορευτικό έχει, το ΚΤΕΛ έχει απαγορευτικό? Όχι, το πλοίο μου, ποιο ΚΤΕΛ. Στην Ουρανούπολη δεν ήσουνα? Ναι, η Ουρανούπολη είμαι, ναι. Έχει απαγορευτικό το πλοίο. Και γιατί δεν μπορείς να έρθεις εδώ στη Θεσσαλονίκη? Όχι, άλλο Θεσσαλονίκη, ήθελα να ξαναμπω μέσα. Α, μάλιστα. Στο Άγιο Όρος, ήθελα να ξαναμπω. Με ρωτάει η Χριστίνα. Σου είχα σήμερα παρεούλα ειδικά για σένα και εσύ μας την έκατσες. Αλήθεια, είχε γυναίκα σήμερα? Όχι, ψέματα, εγώ την κάνω. Εδώ είμαι, ήρθα για σένα. Μίμηση. Μου άφησε ότι θα έρθεις. Ναι. Αχ, δεν το σκέφτηκα. Γιατί μου αρέσει να μιλάω με γυναίκες. Παφούλια μου, μόνο υποσχέσεις εσύ. Μόνο μας λες ότι θα έρθει και όχι μόνο εμένα και τη Χριστίνα. Και όλος ο κόσμος σε περίμενε εδώ του λόγου επειδή. Δεν νομίζω να έρθω τώρα. Λίγο δύσκολο. Γιατί, Ναι, λίγο δύσκολο να έρθεις τώρα είναι η αλήθεια. Όχι αυτό, γιατί χρωστάω και κάποια λεφτά το ξενοδοχείο, πρέπει να τα δώσω. Γι' αυτό. Επειδή λείπει και ο φίλος μου και δεν θα κατεβώ σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, δεν πειράζει. Λείπει σε άδεια. Τι να κάνουμε τώρα. Αρκεί που μας σκέφτεσαι, Δεν πειράζει. Χριστίνα μου, Χριστίνεάκι μου. Παφούλια μου. Άλλη φορά, δεν πειράζει. Θα ξανακανονίσουμε. Έτσι, πότε θα τα πούμε? Για πες, δώσε ραντεβού στον αέρα. Σήμερα τι μέρα είναι? Σήμερα, Παρασκευή. Σήμερα η θάλασσα εδώ. Πώς κάνει η θάλασσα σήμερα? Πώς κάνει, για πες μας πώς κάνει. Πετάγεται έξω η θάλασσα, είναι πολύ νοτιά. Άκου, Χριστίνα. Ναι. Στο νήσου, όμορφα και καλά και να βγούμε για ψάρι έξω. Στα καλά τα μαγαζιά, πού θα πάμε? Πού θα πάτε? Εκεί που θα κεράσει εσύ, κυρία Χριστίνα, εγώ να κεράσω. Σωστό και αυτό. Εγώ. Όλα, Χριστίνα. Έχασε την ευκαιρία τώρα, θα σε κερνούσε. Καμιά ταινιούλα είδαμε? Ταινία. Δεν είδες. Δεν προετοιμάστηκες. Έχω το WiFi εδώ το κινητό μου. Ναι, και είδες τι ταινιούλα είδες? Και είδα το Χτυποκάρια το Θρανίο, το Παπαγενόπουλο. Α, μάλιστα, ωραία. Καλή ταινία. Αυτό δεν το θυμάσαι, με την Αλική Βουγιουκλάκη που πάει κρυφά και γίνεται το κολέγιο τη Φιλοθέη πηγαίνει. Μάλιστα. Ναι, νομίζω όλοι την έχουμε δει αυτή την ταινία. Πιάνει και τα πάντα το κινητό μου. Έχω WiFi. Δεν πληρώνω. Όταν λες πιάνει τα πάντα, τι εννοείς? Μπορεί να δει και κοπελίτσες, τα πάντα. Εντάξει, φτάνει, σε κλείνουμε. Μπορεί να δει κοπελίτσες. Κλείσε. Γεια σου, κόκλα μου, Χριστίνα. Γεια σου, χάρηκα πολύ. Γεια σου, κόκλα. Τώρα πώς να αντέξουμε αυτό. Έχασε τη χρυσή. Φύγω. Εγώ γι' αυτό έρθω. Γι' αυτό έρθεις. Γι' αυτό ξύπνησες από τα γρεχαράματα. Μήπως έρθεις και τον Παφούλια να ανταμώσεις τον μύθο των FM. Αλλά μας την έκατσε έτσι. Μας έχει όλους σε αναμένα κάρβουνα και μετά. Τζίφο. Σου λέει τα κάτσω εκεί. Έχει το ίντερνετ που πιάνει και κοπέλες. Πιάνει τα πάντα. Ανατινάζει όλα τα κβάντα. Αχ, απογοήτευση στο πίμνιο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Καλημέρα, πρώτη φορά παίρνω για αυτό το ημίωρο. Ναι. Ήμουν σίγουρος ότι θα πάρεις, θα απογοητευτείς. Η απογοήτευση ήταν μεγάλη. Ναι. Ήταν μεγάλη απογοήτευση. Δεν έχει και τσιτσιπά σήμερα. Τίποτα. Αυτή είναι καλά αυτός ο Ινδιάνος, ο Ναδάλ που τον απέκλεισε και θα ηρεμήσουν λίγο τα αυτάκια μας. Όπου μας βρούνε. Τα λέγαμε χθες για τους Ισπανοί. Όπου μας βρούνε, μας δίνουν στο κεφάλι. Τι είναι αυτό το πράγμα. Και τον κατάλληλο ειδικό για την αντισφαίριση χθες μας. Το έδωσε gain-gain. Ναι. Gain-gain. Set-set. Set-set. Τον άκουσα. Σήμερα κρυμμένος. Τον άκουσα. Ναι. Ας τα να πάνε. Τραγωδία. Εμένα με είχαν πει δική μου. Τι θέλεις.
γαλλικά και πιάνο ή γαλλικά και τένις και διάλεξα το πιάνο. Μάλιστα. Μα ξέρεις να παίζεις πιάνο. Βέβαια. Μα ήταν αυτό, ήταν οι εισαγωγικές για να μπούμε τη δεκαετία του 80 στην 4. Έτσι. Λοιπόν, ναι, έλεγε ο Μανάβης, εσύ πιάνεις. 70. Ναι, βέβαια. Εσύ πιάνεις από εδώ να πούμε αυτό, εσύ πιάνεις από εκεί. Και το καλέξι. Εγώ πιάνω από εδώ. Έτσι. Μάγκες, πιάστε τα γιοφύρια. Που έλεγε και πάλι. Κάνουμε ωμέγα, ρε φίλε. Έτσι, έτσι. Τι να κάνουμε, θα το παλέψουμε χωρίς παφούλια από εβδομάδα μάλλον. Ναι, Χριστίνα, μπορείς, έχασες και μια ευγενική ψυχή, ευγενική νομπάφη. Ναι. Θα μπορέσεις να το δεις, πώς λεγόταν η ταινία, έχει πάρει ρόλο για να δεις τι έχασες. Ναι, ναι, αχ, πώς τη λέγανε ταινία που έχει παίξει, ναι, πρέπει να τη βρούμε, πρέπει να τη θυμηθούμε κάπως. Εκείνο το φανταστικό το ρόλο, ναι. Ορίστε, ορίστε, περάστε, περάστε, ναι. Έλεγε. Αχ, πώς τη λέγανε. Ποιος έχει παίξει. Έχει παίξει ταινία, έχει παίξει ο Παφούλιας. Αλήθεια, βέβαια, και δεν την έχω δει. Όχι, δεν την έχεις. Συγγνώμη, ζητάω συγγνώμη ταπεινά. Θα τη θυμάται. Το τίμημα το φούρναρ. Έγινε, σε χαιρετούμε. Αύριο πάρε το πανό μαζί σου. Ναι. Το εντυμότατο σωματείο του DJ. Έτσι. Έτσι. Στο δήμαρχο, τον εντυμότατο δήμαρχο. Βεβαίως. Καλά αποτελέσματα στο στοίχημα. Έγινε. Φιλιά, φιλιά. Τσάω, τσάω. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Δεν μας περίμενε εδώ. Καλημέρα. Καλημέρα, κύριε Πάπη. Οπ, καλώς τον, αγάλος τον. Τι γίνεται. Καλά είμαστε, εσύ. Καλά μου, εντάξει, το πλησίασα λίγο αυτή τη φορά. Τι εννοείς το πλησίασες? Στους 5 αριθμούς της πάνω σειράς. Α, για τον Τζόκερ τώρα θα μιλήσουμε. Ναι. Και τι ήρθανε, δηλαδή. Ήρθα πολύ κοντά ήμουνα. Ναι. Καλά, τον Τζόκερ 7 ποτέ δεν θα παίξω 7. 7 είναι πύρα του Ολυμπιακού, ποτέ δεν θα βάλω Τζόκερ. Έτσι. Και θα έρθει κιόλας, δεν έρχεται. Πόσο καιρό έχει να έρθει το 7? Το άσχημο είναι ότι δεν υπάρχει και 21. Να, τι μας κρύβει. Μέχρι το 20 φτάνει το Τζόκερ? Μου φτάνει το 11. Ναι, ναι. Και το παίζω ή το 9 ή το 10 ή το 11. Ναι, ναι. Μάλιστα. Και δεν έχετε τίποτα. Το 7 ποτέ? Το 7 δεν το παίζω και ας το πάρει κάποιος άλλος. Μάλιστα. Τι να κάνουμε. Εντάξει, ρε Λευτέρη, δεν πειράζει. Την άλλη φορά ούτως ή άλλως jackpot ήταν. Έτσι. Οπότε συνεχίζουμε. Ευκαιρία να παίξουμε εμείς για αυτή την Κυριακή. Ναι, 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 σίγουρα. Έγινε. Σε χαιρετούμε. Yeah. Φιλιά, φιλιά. Yeah. 2-31-0-287-3-8. Τηλέφωνο επικοινωνίας εδώ με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνύματα και αποστολή στο 54526. Και λόγω επειδή η σελίδουλα μας στα ίντερνετ και μας βρίσκεται και επικοινωνείτε. Παρακολουθήσαμε χθες, βέβαια. Να, το είπε ο φίλος μας, έκανε και εισαγωγή. Ήμασταν στους ρυθμούς όλη την εβδομάδα, στους ρυθμούς Τσιτσιπάς. Ίσομη χώρα. Συγκεντρώθηκε χθες μπροστά από τους δέκτες για να παρακολουθήσει την προσπάθεια του Έλληνα ανερχόμενου Αστέρα απέναντι στον κρατεό Ναδάλ. Δημοσιεύσαμε και μια φωτογραφία στο λόγο, επειδή αν δεν την έχετε δει, μπείτε με στη σελίδουλα μας. Σε καφενείο κάπου στην Κεσαριανή, από εκεί είναι παρμένη. Άπειρα παππούδια, τώρα 10.30 11 και είναι 12, η καλύτερη ώρα για καφενείο είναι. Ξεκινά τα πρώτα τα τσίπουρα. Καρφωμένοι στην οθόνη να βλέπουν τις προσπάθειες του Έλληνα Άσου. Δυστυχώς δεν τα κατάφερε, ιτήθηκε με 3-0 σετ και σχετικά εύκολα, θα λέγαμε, από τον Ναδάλ. Πήγε να το δυσκολέψει λίγο στο δεύτερο σετ. Δεν βγήκε το προγνωστικό του Τσιτσιπικού από καβάλα. Τώρα πού είσαι, γιατί δεν βγαίνει. Ακούσαμε και εμείς, λέμε, αυτός ο άνθρωπος ξημεροβραδιάζεται με τούλα μόρ. Για να παρακολουθείς και να μας μεταφέρει τεχνογνωσία, αλλά τίποτα, τίποτα. Δεν πειράζει. Στο επόμενο. Στο επόμενο. Grand Slam, έτσι λέγονται τα τέσσερα μεγάλα τουρνουά. Το επόμενο λογικά νομίζω είναι το. Λογικά, δεν υπάρχει λογική. Είναι καθορισμένα. Πρέπει να είναι το Wimbledon. Είναι το Αυστραλιανό Open, το USA Open, το Wimbledon και το Roland Garros. Χριστίνα μου, δεν ξέρω αν. Αυτό το ξέρω το τελευταίο. Το ξέρεις, αν έχεις καμιά επαφή με τα τένις και με τα λοιπά. Παρακολούθησε. Ναι, εγώ που έπαιζα κιόλας. Έπαιζες τένις. Α, κάτσε τώρα εδώ. Ναι, μέχρι ποια ηλικία? Μέχρι την έκτη δημοτικού. Α, σε και εμένα στο ποδόσφαιρο. Ναι, έτσι και εγώ. Και μετά είναι, πώς το λένε, οι τραυματισμοί. Άμα δεν είχα τραυματισμού, θα ήμουν. Έτσι, θα μιλούσαμε αλλιώς τώρα. Θα μιλούσαμε με διαφορά ώρα από την Αυστραλία. Θα σε καλούσαμε και θα μας έλεγες εδώ, Χριστίνα και τέτοια. Θα σε πέσαμε στο στίγμα, θα σε χάναμε και σε βρίζαμε και από πάνω. Τι μας έκανες? Αχ, μας κατέστρεψες να πούμε. Τι είπα, δεν τα καταφέραμε. Γενικότερα τα λέγαμε και χθες ότι
Οι Ισπανοί όπου μας βρούνε, μα όπου μας βρούνε, μας ρίχνουν στα κεφάλια οτιδήποτε, δεν ξέρω δηλαδή, μέχρι και στα αισθηματικά. Πόσες, τι πόσες, πόσες δεσποινίδες, ας πούμε, Φερρυππίν επέστρεψαν από τα Εράσμου στις Βαρκελόνες. Ξέρεις, να σου πω εγώ περιπτώσεις. Χαροκαμένες, άμα γνωρίσανε τον Μιγκέλ. Ξέρω εγώ, γνωρίσανε τον. Τον Πάμπλο. Τον Πάμπλο και τον Χόρχε, ας πούμε, εκεί στην Ισπανία. Και ήρθαν εδώ πέρα, ας πούμε, σαν κατετραγμένες ψυχούλες. Όπου μας βρουν οι Ισπανοί, μας ρίχνουν στο κεφάλι. Καλημέρα στη γραμμούλα μας. Έλα, Βαμπίνο, έλα, Βαμπίνο. Καλημέρα, τι γίνεται. Καλημέρα, καλημέρα Χριστίνα. Καλημέρα. Μαμπή. Παρακαλώ. Οι Ισπανοί μας έχουν κανονικά πελάτες. Τελείως. Ναι, ναι, πελάτες. Και φαντάσου, ας πούμε, αντί να πάμε διακοπές, ξέρω εγώ, στην Κατερίνη, παίρναμε μέχρι τώρα που είχαμε την φτηνή τη low cost στην εταιρεία και Βαρκελόνη έτσι για Σαββατοκύριακο. Δεν θέλουμε να δούμε τη Βαρκελόνη, ρε. Δεν θέλουμε να τη δούμε τη Βαρκελόνη, δεν θέλουμε να τη δούμε, λέω. Και στο μπασκετάκι μας έχουν πολύ άσχημα πελάτες. Παντού. Μόνο στο ποδόσφαιρο τα καταφέραμε. Το 2004 από τότε πρέπει να έχουμε μια συνέντευξη. Εκείνο το 1-1. Το 1-1. Ναι, ναι. Όχι, και είχαμε και νίκη με την Ισπανία μας. Θυμάστε σε αυτό που μας είπαν. Γιανακόπουλος. Γιανακόπουλος. Τώρα σε πάρει. Για να τι, Γιανακόπουλος. Ανεκδοτό. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός αποκρίθηκε χθες. Ναι, ναι, θα περάσουμε και στο κύπελλο σιγά-σιγά. Άρσο, η Λαμία είναι η Ισπανή του Παναθηναϊκού. Όπου τον βρούνε. Και από το όχι Εργοτέλης, δεν πέρασε. Ναι, ο Εργοτέλης, ο μεγάλος Εργοτέλης. Ο φωνέας των γιγάντων. Απέκλεισε τον Άρη, απέκλεισε τον Όφη, κόντεψε να αποκλείσει και τον ΠΑΟΚ. Έχασε Όφη δύο πέναλτι, είναι αλήθεια. Δεν το παρακολούθησα χθες καθόλου, δεν τα παρακολούθησα τα κυπέλα και να σου πω την αλήθεια. Οπότε. Ναι. Δώσουμε... μια καλή κλήρωσούλα, έτσι. Ναι, η Λαμία να μας κάτσει, η Εργοτέλης να μας εξεργάσει. Εργοτέλης ξανά. Ναι, μην το λες, βλέπεις πώς παίζει το κύπελο. Ο Εργοτέλης. Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Τον έχω τον Εργοτέλη. Τον έχεις. Δύο χαμένα πέναλτι ο Όφη με τον Πουτουρίδη και τον Κυριακίδη. Είχε. Χαμένο πέναλτι ο Μπάτζιος. Μπάτζιος, τι ωραίο τυράκι τον Μπάτζιο. Έτρωγα προχθές. Δεν ξέρω αν έχετε φάει. Η ωραία κλήρωση είναι ο Ολυμπιακός ΑΕΚ, έτσι. Λες, θες να τους βγάλεις έξω και να τους εξωστρακίσεις. Θέλω να τους έχω προβληματισμένους, κατάλαβες. Να παίξουν ανάμεσα. Σήμερα στις 12 η κλήρωση. Γιατί νομίζω το Φεβρουάριο τα παιχνίδια και αυτά, έτσι. Φεβρουάριο θα πούν τα παιχνίδια αυτά. Με ρωτάς τώρα, Κάτσε να δούμε τι μας βγάζει. Τι μας βγάζει εδώ το καλεντάρι μας. Αν όντως έχουν ανακοινωθεί οι ημερομηνίες, δεν έχουν ανακοινωθεί, αλλά λογικά ξέρω εγώ προς τα τέλη εκεί πέρα. Πρέπει να βρεθούν και οι ημερομηνίες, γιατί είναι και τα παιχνίδια της Ευρώπης. Δηλαδή 15 παίζει ο Ολυμπιακός, 14. Σωστά. Μετά έχεις άλλες 15. Εντάξει, έχουμε και τώρα και την εμβόλυμη. Ναι, κάπου εκεί πέρα, κάπου εκεί, προς τα τέλη μάλλον. Με ποιον βλέπεις να πέφτει ο ΠΑΟΚ δηλαδή? Εσύ είπες θέλεις Λαμία, Εργοτέλη. Λαμία, Εργοτέλη, αυτό. Μάλιστα, μάλιστα. Εντάξει, οκ, θες εύκολο. Εύκολο πρόγραμμα για να ξαναφτάσεις στον τελικό, αλλά σε κάποια φάση... Θέλω εύκολο πρόγραμμα, γιατί θέλω να είμαι συγκεντρωμένο στα παιχνίδια του πρωταθλήματος, το Φεβρουάριο. Μάλιστα. Τώρα σ' ακούει και η Χριστίνα που δεν κατέχει τη γλώσσα μας και σου λέει, με κοιτάει απορριμμένα και μου λέει, παίζει ο κύριος, είναι κανένας ποδοσφαιριστής. Η Χριστίνα δεν είπε, τι ομάδα είναι η Χριστίνα. Να τα τώρα τα καλά. Καλαματιανή είναι. Μαύρη θύελα. Μαύρη θύελα. Σούζω τα λογάκι και τα λοιπά. Έτσι έγινε, σε φιλούμε. Τσάω, τσάω. Με τον Λιμπερόπλο. Μαύρη θύελα. Γεωργία, τα φυτά στην Καλαμάτα είναι ωραία. Το ξέρεις αυτό το σύνθημα που φωνάζει οι Εξίδες. Τα φυτά στην Καλαμάτα είναι ωραία. Γεωργία, Γεωργία. Τα φυτά στην Καλαμάτα είναι ωραία. Χριστίνα, τι έχεις ακούσει εκεί πέρα από τις... Καλά είναι. Μάλιστα. Καλημέρα στη γραμμούλα. Καλημέρα. Καλώς τον Α. Καλημέρα. Καλημέρα και στη Χριστίνα. Καλώς τον Σάββα μας. Να τελειώσει η εκπομπή, να σε χτυπήσω άλλο στο κουδούνι από την Ουρανόπολη κατευθείαν. Λες να βρει και να τον ψάχνουμε, τον ανοίγουμε. Θα είναι όλα... Είδες, φέραμε συντοπίτησα της γυναίκας σου. Ναι, από εκεί, ναι. Καλαματιανή. Ναι. Χριστίνα μέσα ή έξω γύρω. Μέσα. Μέσα, πρωτοβουσιάνα. Πρωτοβουσιάνα, εντάξει, τώρα ανήκουμε στον ίδιο δήμο που λέει. Ναι, η γυναίκα σου πού είναι. Η γυναίκα μου είναι από τα Αρφαρά. Αρφαρά, το ξέρεις Χριστίνα. Τα ξέρει. Άγιος Φλώρος, Άγιος Κωνσταντίνος εκεί πέρα. Άγιος Φλώρος, τι ωραία. Έχω βγει φωτογραφία το 2006 και δεν μπορώ να τη βρω. Μ' άρεσε πολύ το Άγιος Φλώρος.
σαν χωριό. Εκεί πέρα. Πώς είναι οι δρόμοι, πώς είναι οι δρόμοι έξω? Οι δρόμοι, εντάξει, θέλουν λίγο πάμε προσοχή. Mm-hmm. Εντάξει. Έχει μια σχετική γλίτσα, αλλού βρέχει πολύ, αλλού... Δεν είχαμε λίγο, αλλά... καμιά γλίστρα, κανένα τέτοιο. Όχι, δεν έχουμε, εντάξει, mm-hmm. αλλά και κάποιους που νομίζουν ότι ξέρεις... Καλά, ναι. Νίκη Λάουντα, που θα λέγαμε και εμείς πάλι. Μάλιστα, έγινε Σάββα μου. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης, φιλιά. Έχουμε ακροατές από άκρη σ' άκρη στη γη και στην επικράτεια. Από εδώ είναι, αλλά σου λέω, είδε, ξέρω εγώ τι γυναίκα του είναι από την Καλαμάτα, ρε παιδί μου. Κατευθείαν σου φέραμε, ας πούμε, για να αισθανθείς έτσι μια ζεστασία. Ναι, πιο οικία. Ναι, να αισθανθείς μια οικειότητα. Λοιπόν, και κυπελάκι είχαμε χθες, κυρίες και κύριοι, βέβαια με τα δύο αποτελέσματα, δύο εκπλήξεις τρόπον την Άννα Δεσπόζουν, ασφαλώς τον αποκλεισμό του Παναθηναϊκού και του Όφη. Του Παναθηναϊκού από τη Λαμία. Προσφάτως ο Παναθηναϊκός ιτήθηκε από τη Λαμία και στο πρωτάθλημα με ένα 0. Νομίζω και πέρυσι είχε αποκλειστεί. Ήταν και το περιβόητο εκείνο παιχνίδι με τον τερματοφύλακα Παπαδόπουλο. Δεν κάνω λάθος που φέτος αγωνίζεται με τον Αστέρα Τρίπολης και τον φύλαθλο του Παναθηναϊκού. Ναι, εσένα, σε σένα μιλάω σου αυτό. Ό,τι έχεις και δεν έχεις. Και το έχουμε προβάλει πολλάκις από τη σελίδα. Δεν το υιοθετούμε. Απλά κάνουμε καταγραφή των γεγονότων. Ο Παναθηναϊκός δεν τα κατάφερε και φαίνεται ότι βρίσκεται σε μια μεγάλη κάμψη. Ο Παναθηναϊκός που ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά το πρωτάθλημα, υμνήθηκε από πάρα πολλούς ότι αυτό είναι το ένα και το άλλο, αλλά φαίνεται ότι τον τελευταίο καιρό δύσκολα τα πραγματάκια. 1-0 κανονική διάρκεια και παράταση. Στα πέναλτι αποκλείστηκε ο Παναθηναϊκός με δύο χαμένα πέναλτι των Κάτσα και Κουρμπέλη. Η Λαμία ευστόχησε όλα και πήρε το εισιτήριο για την φάση των 8, όπως και ο Εργοτέλης επίσης στα πέναλτι. 1-1 η κανονική διάρκεια, όπως είχε λήξει και το παιχνίδι του πρώτου αγώνα. Οπότε οι 8 που μπαίνουν στην κλήρωση και όλοι μπορούν πλέον να αναμετρηθούν με όλους είναι Λαμία, η κλήρωση σήμερα στις 10 η ώρα, Λαμία Εργοτέλης, Ολυμπιακός Πειραιός, ΑΕΚ, Αστέρας Τρίπολης, Ατρόμητος Αθηνών, ΠΑΟΚ και Πανιώνιος. Είναι οι ομάδες που θα τεθούν αντιμέτωπες στα προημιτελικά. Τώρα για ημερομηνίες, να σας πω την αλήθεια, όλο και κάτι θα έχει ανακοινωθεί, αλλά εμείς δεν το πολυκατέχουμε. Καλά, Google it, βρε αγόρι μου, και θα είσαι και πάρα πολύ ήσυχος. Δεν ξέρω αν έχουν ανακοινωθεί, γιατί τώρα με την ΕΠΟ και με αυτά δεν μπορείς να είσαι ΕΠΟ. Προσπαθώ να το σώσω. Μα αυτούς εδώ που έχουμε μπλέξει, πού να είσαι, ρε παιδί μου, και ήσυχος. Άρα θα το διευθετήσουμε νωρίτερα για την Αμερικανική καλαθόσφαιρα, αφού μιλήσαμε και για τους αρχηγούς των All-Star Game και για τις πεντάδες. Οκλαχώμα City Thunder, New Orleans Pelicans 122-116, Washington Wizards, Golden State Warriors 118-126, Phoenix Suns, Portland Trail Blazers 106-120. Αυτή τη στιγμή στην τρίτη περίοδο, Los Angeles Lakers, Minnesota Timberwolves 66-62. Είχαμε και Euroliga χθες με τον Ολυμπιακό να ητάτε στην Τουρκία από τη Φενέρμπαχτσε με 90-75 και τον Παναθηναϊκό από τη Μακάμπι Τελαβίβ με 84-75. Είναι από τις λίγες φορές που οι δύο ομάδες έχουν αγωνιστεί την ίδια μέρα όταν δεν είναι αντίπαλοι. Συνήθως έπεσε καμιά Πέμπτη ο ένας από τους δύο και Παρασκευή ο άλλος. Μιλάνο Ζαλγκίρις Κάουνας 80-70. Ρεάλ Μαδρίτης Ανατολού Εφές 92-84. Το προγραμματάκι σήμερα για όσους μερακλείδες θέλουν να δουν και λίγο μπασκετάκι. Παρασκευούλα βροχερή. Κίνκι Μπάγκερ στις 7. Στις 7 και 4 τα Ρουσάφα Καμπασκόνια. Στις 8 Μπούντους Νος Γκραν Κανάρια. Και στις 10 Μπαρτσελώνα Τσέσεκα Μόσχας. Καλημερίζουμε τον φίλο μας τον Γιούρη από τα εξωτερικά και από τις Σουηδίες και μας στέλνει κιόλας και εξωτερικό ρεπορτάζ για τον Πάμπλο τον Κοντρέρας, ο οποίος είναι παλαιός παίχτης του Δικεφάλου, του Βορρά, του Βορρά, να προσέξει, ναι, ο οποίος Πάμπλο Κοντρέρας πήγε ή μάλλον λέει δέχτηκε πρόταση να συμμετέχει στο Survivor της Χιλής. Γιατί είμαστε και σε προαγωνιστικούς ρυθμούς. Πότε ξεκινά το Survivor? Έχουν ανακοινωθεί και τα ονόματα. Έχουν ανακοινωθεί κάποια ονόματα, γιατί φέτος το Survivor είναι Ελλάδα-Τουρκία. Χαμός θα γίνει. Και είδα τώρα αυτή την είδηση, ο Κοντρέρας πάει Survivor, αλλά Survivor χιλιανό. Ο άλλος το στόπερ του ΠΑΟ και του Ολυμπιακού.
είναι έτοιμος να συμμετέχει στο Invincibles, έτσι λέγεται το Survivor, το χιλιανό. Στο εν λόγω παιχνίδι επιβίωσης υπάρχουν αγωνίσματα που δοκιμάζουν την ατοχή και τη δύναμη των παιχτών και δοκιμασίες που παραπέμπουν σε αθλήματα όπως και το ποδόσφαιρο. Εδώ στην Ελλάδα έγινε πρόταση στον Τσιπρίλ Σισε να συμμετέχει, αλλά μάλλον στο πρέπει survival. Να. Ναι, γιατί ξέρεις το Σισε. Πώς δεν το ξέρω. Στο Σισε. Κάτσε λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο, σε παρακαλώ. Έτσι, έτσι, παιδί μου, για να ακούγεσαι. Γιατί, αλλά είναι, είναι η άνεση που σε διακρίνει. Όχι, πως δεν ακούγεσαι. Αλλά... Χρόνια στα στούντια. Έτσι, ασπρίσαν τα μαλλιά σου. Γιατί έρχεται και το Survivor, δεν ξέρουμε. Είναι πλέον, είναι διάσημοι και τέτοιοι, θα είναι απλοί άνθρωποι του λαού. Νομίζω απλοί άνθρωποι του λαού θα είναι. Κάποιους καναδιό που είδα δηλαδή, έξω είναι διάσημοι και δεν τους ξέρω. Καλά. Στην Ελλάδα έχουμε την, έχουμε αυτό το ιδιαίτερο ότι δεν ξέρουμε τους διάσημους μας. Είναι όλοι, ποιος είναι αυτός. Εντάξει, στην Ελλάδα διάσημος μπορεί να θεωρηθεί και εγώ, φαντάσου. αυτή την Ελλάδα θέλουμε. Τα 12 ονόματα τα έχει πουθενά, ας πούμε, για να τα διαβάσουμε τώρα, μιας και πιάσαμε και το θεματάκι, ε. Όλο και κάπου θα είναι ανεβασμένα. Αυτή είναι, λέει, οι 12 Έλληνες παίκτες που θα συμμετέχουν και στο ελληνικό Survivor, γιατί μας ενδιαφέρει και εμάς ως αθλητική εκπομπή, βεβαίως, οτιδήποτε γίνεται. Και το περσινό πέρασε και δεν ακούμπησε, δεν θυμόμαστε ποιος ήταν και αυτά, αλλά το φετινό που θα είναι Ελλάδα-Τουρκία, είπαμε Ελλάδα-Σκόπια έπρεπε να γίνεται. Εκείνα σε πολλά δεν τους κόβει, δεν τους κόβει για τις ακροματικότητες. Θα βλέπεις κόσμο το κοσμάκι. Λοιπόν, στις γυναίκες είναι, λέει, η Δήμητρα Βαμβακούς, η απόφοιτη γυμναστικής ακαδημίας, μοντέλο, πρώην πρωταθλήτρια στο επικοντό. Η Ιουλιέτα Κίτρινου, φωτομοντέλο και ηθοποιός, πρώην πρωταθλήτρια στα 100 μέτρα με δεμποδίων. Α, κατεβάζουμε αθλητική αποστολή τώρα εδώ, όχι αστεία. Η Ρία Κολοβού, επιχειρηματίας, απόφοιτη γυμναστικής ακαδημίας, με πτυχία πηγαίνεις πλέον στο Survivor, όχι τώρα αστεία. Και η Νάντια Μαυρουδέα, personal trainer με διακρίση σε αγώνες καράτε και crossfit. Πτυχίο αυτή. Πτυχίο δεν μας έχει, διακρίσεις μόνο. Η Αφροδίτη Σκαφίδα, γυμνάστρια, έχει συμμετέχει σε 2 Ολυμπιακούς αγώνες ως αθλητρία στο επικοντό επίσης. Και η Ντέμι Τσαγανού, ωραίο επίθετο για, τέτοιο, για αθλητικές δραστηριότητες, διαιτητής σε ποδοσφαιρικούς αγώνες. Η Ντέμι Τσαγανού, πού ήταν αυτή ρε παιδί μου, δεν την ξέρουμε. Απόφοιτη από την σχολή φυσικοθεραπείας, μας λέει εδώ το βιογραφικό. Στους άντριδι, αυτοί που θα συμμετέχουν είναι ο Τόνι Σταυράτης, αυτό είναι λίγο έτσι ωραίο, καλλιτεχνικό, ασφάλεια λέει σε VIP, πρόσωπα και αθλητής πολεμικών τεχνών. Είναι ο Κυριάκος Πελεκάνος. Αυτό γελάει, όχι, αυτό το ξέρουμε. Είναι πρώην μπασκεμπολίστας στην εθνική ομάδα εφήβων της Κύπρου. Α, όχι, δεν είναι ο Πελεκάνος ο γνωστός. Είναι και Πελεκάνος μπασκεμπολίστας που έπαιζε Περιστέρι, Άρη, αυτά έχει παίξει σε πολλές ομάδες. Δεν είναι αυτό. Όχι, είναι Πελεκάνος Κύπρου. Είναι κουμπάρος του. Και personal trainer είναι ο Δημήτρης Μαργαρίτης, πρώην πρωταθλητής δεκάθλου και εκπαιδευτής MMA, ο Παναγιώτης Κωνσταντινίδης, σύμβουλος διατροφής και προπόνησης, και ο Νίκος Κοσμάς, γυμναστής, όχι ο ακροατής μας, γυμναστής και προπονητής καράτε με σημαντικές διακρίσεις, και ο Σπύρος Γουρδούπης, παρένθεση, αυτόν έχει παρένθεση, Dr. Pips. Ναι, ράπερ. Γιατί μου κολλάει όλοι είναι αθλητές. Με σπουδές λέει στη δομική βιολογία. Ο Dr. Pips. Αυτός μου κολλάει ο ράπερ. Δηλαδή χρειάζεται. Εντάξει, δεν ήταν και ο Μπό. Ναι, ο Μπό, αλλά τώρα εδώ βλέπεις ότι όλοι είναι αθλητές. Χρειάζεται και ένα. Γιο, να έχει και ένα τέτοιο. Και που κολλάει μέσα σε αυτούς. Είναι η ομάδα που κατεβάζουμε, κυρίες και κύριοι. Αυτό μου φαίνεται. Ναι, δυνατή. Πάμε, δεν είναι τώρα εδώ να κατεβάζεις, ας πούμε, τη Λάουρα και τέτοια, να πούμε. Και πώς τον έκανε τον άλλον που τραυματιζόταν μάνατζερ ράγκμπι. Παίζουμε με τους Τούρκοι. Εδώ είναι τώρα θέμα εθνικής επιβίωσης. Πρέπει να κατεβάζει. Αλλά το ράπερ δεν κατάλαβα. Τον Dr. Pips. Καλημέρα στην γραμπούλα. Καλημέρα. Μήπως είναι ο Πέτρος ο Πελεκάνος, ο Κυριάκος ο Πελεκάνος. Όχι, είναι από άλλο νησί, ναι, είναι από τη Μύκονο ο Πέτρος. Είναι από άλλο νησί. Λοιπόν, πάντως από τις πρωταθλήτριες που ανέφερες και τους πρωταθλητές, εκτός από τη Σκαφίδα, κανένας άλλος δεν ήταν ποτέ του πρωταθλητής. Δηλαδή είναι πρωταθλητής, λέμε, Άρης πρωταθλητής, κάτι τέτοιο. Που το πήγες κατευθείαν. Ό,τι δηλώσει αυτή τη χώρα. Ναι. Λίγο θα βγει και ο Φευγάτος να μας πει ότι είναι εκπρόσωπος των
των φωτομοντέλων. Εγώ δηλώνω τραγουδιστής. Οπότε φαντάζομαι. Ναι, μπράβο, και εγώ... εντάξει, ναι. Ναι, γι' αυτό και φτάσαμε εδώ που φτάσαμε. Θα πέσει καμιά βόβα για τους τραγουδιστές, μπάμπη μου, και θα πας τζάμπα. Εκεί δε, φιλιά. Τώρα στο διάλειμμα κάνα λαλάγκι να κάνει έτσι, Χριστίνα να φας. Έτσι, έτσι. Λαλάγκι. Ναι. Καλαματιανό δεν είναι αυτό. Ναι. Δεν έχω, δεν κρατάω τώρα πάνω. Δεν κρατάει πάνω τις λαλάκια, δεν κυκλοφορεί. Έγινε, φιλιά, τσάου. Ένα μη, όπως μας λέτε, μας μπουγάτσες έτσι και εμείς ξέρουμε τα δικά σας. Έχεις φάει ποτέ λαλάκι? Δεν έχω φάει, έχω λαλάκι, ρε σύναμε. Στη λαλάκι, δεν θα φάμε και ένα λαλάκι. Λοιπόν, μικρή διαφημιστική ανάπαυλα, ξεπεράσαμε λίγο τις 7, 7 και 5 πρώτα λεπτά. Θα επιστρέψουμε και με προγνωστικά και με προφητείες. Να πιάσουμε κανένα λεφτό, να σας ακούσουμε να τα παίξουμε. Έτσι, παιδί μου, το έχουμε παίξει ήδη από καιρό. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο, επειδή στο Λίμπερο 107,4, στη δεύτερη περίπου ωρίτσα της εκπομπούλας. Θα είναι λίγο κουτσουρεμένη γιατί θα αποχωρήσουμε κανένα 10 λεπτάκι πιο μπροστά. Αλλά ο Κωστής θα έρθει κανονικά στην ώρα του. Τώρα το βάλουμε για κανένα 2 λεπτά πιο μπροστά στο στούντιο. Δεν θα στερηθείτε παρεούλα. 2-31-0-2-87 και 3-8 για τηλέφωνο επικοινωνίας με την εκπομπούλα μας. FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 545-26. Και λόγω επειδή στα ιντερνέτια και εκεί μας βρίσκεται και επικοινωνείτε. Καλημερίζουμε και τον φίλο μας τον Φουρνάρη από τη Σταυρούπολη, τον Δημήτρη, που λέει: δεν θυμάμαι Batman. Εγώ είμαι ειδικός μόνο στις άχρηστες πληροφορίες για την ταινία στην οποία έχει πρωταγωνιστήσει ο φίλος μας ο Παφούλιας. Θα την βρούμε την επόμενη εβδομάδα και θα την στείλω με link, Χριστίνα μου. Καλημέρα στην Γραμμούλα. Σαββατοκύριακο, Σαββατοκύριακο, τι έγινε. Α, τι έλεγε, αλλά. Όλα καλά. Καλά. Όλα καλά, αδερφά. Έτσι, πολύ καλά. Τέλεια είμαστε. Καλημέρα και στην κοπελιά. Καλημέρα, όχι, δεν την άνοιξα. Πες το καλημέρα. Καλημέρα, ναι, τώρα σ' άνοιξα, σε κακλειστή. Τι ομάδα είσαι εσύ, κοπέλα μου? Μαυρυθίελα. Μαυρυθίελα. Τι είναι αυτό το Μαυρυθίελα? Η ομάδα της Καλαμάτας. Μαύρη θύλα, ξέρω αυτό τον τρελό που βγαίνει το δημοσιογράφο και φωνάζει εκεί στην Καλαμάτα. Πώς το λένε αυτό? Γιωργούτζος. Ναι, Γιωργούτζος. Ναι, τέτοιο είναι. Τέτοιο είναι. Ναι, που κλαίει κιόλας. Πάντα και εσύ πρέπει να αρχίσεις να κλαις. Γιατί? Για να έχεις ακροματικότητα. Α, σωστό κι αυτό. Ναι, εννοείται. Είπα χθες, αυτή την ομάδα, εγώ για άλλες ομάδες δεν μιλάω. Παίξτε την ομάδα του δημοσίου διπλό ημίχρονο στο τελικό. Την Κυριακή λες? Εντάξει, οκ, θα δούμε. Ναι ρε φίλε. Μακάρι να έρθει αυτό, να πάρει ο κόσμος να σε ακούσει και να πάρει και τα λεφτάκια. Ναι ρε φίλε. Τι να κάνουμε. Έτσι. Και μου λες, ναι. Καλά, ο Βάζελος αποκλείστηκε. Αποκλείστηκε στα πέναλτι από τη Λαμία. Ρε κάτι γλέντια, ρε, τι γίνεται. Και ο κρατεός Εργοτέλης, ο φωνέας των γιγάντων, απέκλεισε τον Όφη και πάει στους 8. Ναι. Για να ξέρεις από πού αποκλείστηκες. Μη σε νοιάζει εσένα που εγώ, ρε. Ο Άρης δεν αποκλείεται ποτέ. Ναι, εσείς δηλαδή τι περιμένετε? Εμείς που έχουμε αποτέλεσμα, ξέρουμε ότι θα κάνει μπουλκουμέτσι ο Τσιπάς. Έτσι. Εσείς που μόνο σε παραγγέλνεις βλέπατε ήταν στις κάλτσες. Ναι. Πού πάτε, ρε Καρμίτρη? Πού πάμε, είπαμε που θα πάρει και ένα σετ εδώ. Μας έκαψε ο άλλος από την καβάλα τώρα, τίποτα. Κοιμάται. Ο ειδικός. Τώρα καβαλιώτης και να ξέρει τι είναι. Πλάκα με κάνει. Κουραμπιέδες, να πούμε, μας πήρα στο λεμπό. Κουραμπιέ, έτσι. Έτσι, μέχρι εκεί. Εκεί από την Καρβάλη. Αν και δεν μ' αρέσουν, γιατί έχουν μέσα αυτά τα αμύγδαλα, δεν μ' αρέσουν αυτά. Ναι. Γενικά. Τι, εντάξει, τον πήρε, τον καθάρισε ο Ναδάλ, για πλάκα τον είχε. Ναι ρε φίλε, Ναδάλισε. Ναι, σωστό κι αυτό, σωστό κι αυτό. Έχει ακόμα να δώσει το παιδί, εντάξει, ακόμα είναι και μικρός. Έχει. Εντάξει, θα περάσουν χρόνια. Είπαμε στο Βόλο θα λαλήσουμε εκεί. Ναι. Όχι, θα λαλήσουμε DJ, θα παίξουμε αυτά. Θα σκοτωθούμε πάλι. Πάλι φανελάκια θα αλλάζουμε. Έχει κάτι τσιπουράδι κακιά. Δεν ξέρω. Ήδη πάω στοχευμένα σήμερα Παρασκευή. Γι' αυτό... Κούτρα, σίγουρα κούτρα. Όχι. Θα προσπαθήσω. Γι' αυτό φεύγω και τόσο πρωί για να προλάβουμε το λεωφορείο. Πάω στοχευμένα για ένα συγκεκριμένο στη Νέα Ιωνία. Μάλιστα. Ναι, εντάξει, ο Τακούνιας τώρα. Βγήκε και τι είπε, ρε Τακούνια, ρε. Ένας έμπειρος, ρε φίλε. Ναι. Προσκαλείς η Χριστίνα να πάτε για ψάρι. Ναι. Πάνε, φάει τα ψάρια και όταν φωνάξει το λογαριασμό πάνε στη τουαλέτα και θα πληρώσει.
Και στην Ουρανούπολη και έχει και ωραία πραγματάκια, μια χαρά. Ξέρεις το ρεψαράκι έχει. Αχ, θα σας πω εγώ. Μάλιστα, έγινε. Καλό Σαββατοκύριακο. Επίσης. Έτσι, φίλια. Τσαο, τσαο, τσαο. Καλημέρα στη γραμμούλα μας, περίμενε. Τι εμπαμπή. Καλημέρα. Έχεις φάει λαλάκια. Λαλάνγκια. Πώς δεν έχω φάει. Πού τα έχεις φάει. Στην Καλαμάτα, δεν πήγα το καλοκαίρι στην Καλαμάτα. Στη Σπάρτη έχεις πιο καλά. Να σε ρωτήσω κάτι. Μάλιστα, ναι. Καγιανά έχεις φάει. Καγιανά δεν τα ξέρω. Εγώ τώρα θέλω να είμαι πάνω στον Ταΐγετο. Ναι. Στην κορυφή. Να βλέπω Τρίπολη και Σπάρτη από τη μία και λίγο Καλαμάτα. Εγώ δεν θέλω να τα βλέπω καθόλου. Θα σου πω τι να τρώω. Και να τρώω καγιανά. Ξέρεις, Χριστίνα μου, καλημέρα. Καλημέρα. Τι είναι τα καγιανά, ξέρεις. Ο καγιανάς είναι. Είναι μια ωραία συνταγούλα με ντομάτα, αυγουλάκι. Βάζεις και άμα θες και λίγο κρεατάκι. Ομελέτα δηλαδή. Σαν, ναι, μοιάζει. Μάλιστα. Αυγά καγιανά ή στραπατσάδα. Λέντο. Ωραία, μας άνοιξε και όρεξη. Καλημέρα στη γραμμούλα. Αντί για καγιανάδες, δεν τον λες να μας πει τίποτα νούμερα για το Τζόκερ να παίξουμε τα άλλα μας και κερδίσουμε. Έτσι. Θα σας πω εγώ, παιδιά, θα σας πω γιατί οι προβλέψεις με αυτήν την ομάδα ήταν τραγικές. Είμαι celebrities και δεν το ξέρω. Ναι, αυτό σου λέω. Νίκος Κοσμάς. Νίκος Κοσμάς. Παίζει στο. Είμαι celebrities, ρε. Τελείωσε να πούμε. Θα μιλήσω με το manager μου να δω μήπως. Προχώρησε ρε συζητήσεις. Αφού είσαι και πολύ αθλητικός τύπος. Ξεκάθαρα. Ναι, εντάξει. Τι αθλητικός εκεί με τρώγιο πρόδρομο να πούμε. Δεν θα γίνει ένα τέτοιο reality επιβίωσης. Να μας πετάξουν να πούμε μέσα σε μια χάσα από ταβέρνα και να δούμε ποιος θα σηκωθεί. Και όποιος φύγει στα δύο ή στα τέσσερα. Έτσι, έτσι, έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τι να κάνουμε, τι να κάνουμε. Τι λέει, πώς είμαστε. Καλά. Έτσι ακούμε. Ωραία, ωραία. Τέτοια θέλουμε. Τον κόσμο ανεβασμένο είναι και Παρασκευούλα. Μια χαρά, μια χαρά. Και να μην είμαστε, ακούμε εκεί και εντάξει, παίρνουμε άλλες τροφές. Έτσι, έτσι. Αυτό είναι το λόγο επειδή εδώ απορρίει Χριστίνα, τι κάνουμε πρωί-πρωί. Ακόμα δεν έχω καταλάβει. Δεν έχει καταλάβει και δεν πρόκειται να καταλάβει. Με μη στεναχωρία. Δεν έχουμε καταλάβει εμείς τι συμβαίνει κάθε πρωί. Αλλά εντάξει, όποιος κατάλαβε, κατάλαβε είναι η εκπομπή. Να δούμε άμα θα ξανάρθει η Χριστίνα. Είχε έρθει και μια άλλη φορά. Μια άλλη Παρασκευή. Ναι, μια άλλη Παρασκευή εδώ. Είχε καταγγείλει όλα στη μένα. Στο τελικό του Next Model την επόμενη μέρα. Εντάξει, μετά από τέτοιες σημαντικές ημέρες αθλητικές. Στο μεταξύ ο Όφη απευλήθη παίχτης για να μην παίξει. Καταλαβαίνουμε όλοι που. Άμα να τα. Ναι, ναι, ναι. Ναι, και έχασε και δύο πέναλτι στο κανονικό παιχνίδι. Α, ναι. Δεν το είδα το μάτς. Το δώσαν τρία μου φαίνεται και έχασε τα δύο. Μπράβο. Και μετά έχασε και δύο στα. Δεν το παρακολούθησα να σου πω την αλήθεια. Στην διαδικασία των πέναλτι. Μάλιστα. Οπότε την Κυριακή δηλαδή τι λες, ότι. Θα... εντάξει. Δεν θα παίξουν και οι δύο οι δανεικοί. Εντάξει, τώρα που είπαμε. Δηλαδή χρειάζεται ο ΠΑΟΚ ας πούμε σπρώξουμε για να πάρει τον Όφη. Αυτόν τον Όφη, τον φετινό τον Όφη. Όχι, δεν είπα αυτό. Αυτό άκουσες να πω. Απλά είπα είναι ένας από τους τέσσερις ο οποίος, τι να το πούμε υποκατάστημα, είναι ότι του χρόνου θα είναι περισσότεροι. Και κρίμα που δεν είχατε δώσει και στην Παναχαϊκή, δεν θα σας έσπανε το ID. Όχι εσένα, εσείς είσαι Πανσεραϊκός. Ενώ τώρα τον ΠΑΟΚ. Ναι, ο ΠΑΟΚ, ναι. Δεν θα έσπανε το ID το. Κρίμα, του χρόνου να δώσετε και στην Παναχαϊκή. Μάλιστα. Που κέρδισε εκεί μέσα. Έγινε, έγινε. Φιλιάσουμε τα φιτιλιά. Σίγουρα. Έγινε. Γιατί ήσυχα τα πράγματα. Ήσυχα είναι, ήσυχα είναι, ήσυχα είναι ακόμα. Εντάξει. Έγινε, αλλά όπως αυτό που είπα στο Φευγάτο. Ο κρατεός εργοτέλησε το μεγαθύριο που αποκλείστηκε ο Άρης. Είδες τι κάνει. Α, τώρα η γραμμούλα βέβαια. Εντάξει, οκ. Απλά όφυλα και εγώ να το πω. 2-31-0-2-87-3-8 για τηλέφωνα επικοινωνίας, FM και ενώ μηνυματάκια αποστολή στο 54526. Λόγω επειδή στα ιντερνέτια επίσης μας καλείτε. Και βεβαίως επειδή το λόγο επειδή είναι και εκπομπή προφητιών και μας έβαλε και στο κλίμα ο φίλος μας ο Top Gun. Ήδη παίρνουμε πάσα από τους ακροατές. Χριστίνα, αυτό το Σαββατοκύριακο έχουμε παιχνιδάκια βεβαίως και θα δώσει προγνωστικά. Τι, δεν σα γελάσω. Τζάμπα είναι καλέ, δώσω ό,τι να είναι σιγά. Λες και εγώ που δίνω, σταματήστε. Αντίθετα θα παίξει ο κόσμος. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μάζευε και ασυνερόγε. Έτσι ακριβώς, έτσι ακριβώς. Τι γίνεται. Καλά, μωρέ. Τι λέει. Είμαστε περίφημα. Είμαστε ωραίοι.
Τσίτσιπα δεν είδα χθες. Εγώ είδα, είδα. Εκεί καρφωμένος. Εγώ θα σου πω γιατί δεν είδα. Γιατί? Γιατί ο Τσίτσιπας θα πάρει τα εκατομμύρια, αλλά εγώ παλεύω για να πάρω 200 και 300 ευρώ. Έτσι, πες τα. Και εμείς παλέψαμε εδώ, ακούσαμε τον Καβαλιώτη να πούμε, μας έδωσε το σετ-σετ, το γκολ-γκολ. Πήγαμε, κουβαδιαστήκαμε να πούμε. Λέμε, θα... ένα σετ με τη φόρα, είδα με το μοντέλο. Είδα συμφωνία Πρεσπών. Ναι, ναι. Α, είδες πολλά πράγματα. Εντάξει. Είδα του Night Show. Το βράδυ είδα τη τηλεόραση. Για Power of Love, γεμάτη ημέρα. Γενικότερα. Power of Love δεν βλέπω. Μάλιστα. Δεν βλέπετε κιόλας. Να σου πω την άλλη. Προσπάθησα και εγώ να το παρακολουθήσω. Reality δεν βλέπω γενικά. Τώρα έχω να δω reality από την εποχή του Τσάκα. Όχι, ρε, τώρα κοίτα Survivor Ελλάδα-Τουρκία. Θα γίνει σφαγή. Στην Αγγλία βλέπω κάτι πιο ποιοτικά reality. Ναι. Δεν άκουσες πριν που είπα ο Κοντρέρας πάει στο Survivor της Χιλής. Ποιο ο? Ο Κοντρέρας. Πλάκανες. Ναι. Η είδηση. Αυτό είναι να το δεις. Ναι, μηδές. Επί του πιεστηρίου. Τι νομίζεις. Εγώ στην Αγγλία έβλεπα κάτι reality με την Brigitte Nielsen, την πρώην του Σταλόνε. Α, μάλιστα, τέτοια. Μάλιστα. Ωραίο και αυτά. Τι έκανε η Brigitte? Γυμνός της, ρε. Α, ωραία. Ποιοτικά reality και αυτά. Μιλάμε στο BBC τώρα, έτσι. Στον Babis Batmanides Company. Σε αυτούς που μας έχουν καπηλευτεί και έχουν παραχαράξει το όνομά μας. Να τα λέμε και αυτά. Το βόρειο BBC. Έτσι, το βόρειο BBC, δε κανονικότατα. Λες να το βάλουμε, ας πούμε, σαν προσωνύμιο της μπάντας νότιο BBC. Μπορεί να γίνει και κανένα τέτοιο, μάλιστα. Τι λέει, πώς θα βλέπεις τα πραγματάκια. Για τον Πάο. Ναι, Σαββατοκύριακο. Χαλαρά, πολύ άνεση βλέπω να πεις. Δεν λέω χαλαρά, όχι, γιατί τώρα ο Βόφινα κερδίζει τώρα δύο πέναλτι στην κανονική ροή του αγώνα, σημαίνει ότι άρχισε να παίζει και επιθετικά. Δεν νομίζω ότι είναι τόσο εύκολο. Απειλείται, λες, ο Πάο, ε. Δεν λέω ότι απειλείται εντελώς, αλλά πρέπει να είναι προσεκτικός. Μάλιστα. Απλά περιμένω γκέλα του Ολυμπιακού. Γκέλα του Ολυμπιακού αυτό το Σαββατοκύριακο. Δύσκολα. Αν παίξει ο Αστέρας όπως πρέπει να παίξει. Πολύ δύσκολα. Δεν θα χάσει κανένας. Θα πάνε οι ομάδες, το έχουμε ξαναπεί. Θα πάνε έτσι, ας πούμε, μέχρι το. Όταν πάει στο συν 10. Εντάξει, 11. Τι άλλο θέλεις. Εντάξει, οκ. Okay. Κάνει και γύρω το θριάμβο άμα χάσει ο Ολυμπιακός. Δεν το συζητάμε, αλλά πολύ δύσκολα. Το βλέπω να περνάει και εύκολα. Εγώ το βλέπω δύσκολα, λέω. Από την Τρίπολη. Θα ακούσεις τώρα τις προφητείες μας. Θα σου πούμε εμείς τι θα γίνει το Σαββατοκυριακό. Πάρε χάρτη και μολύβι. Έτσι, φιλιά, τσάω. 18η αγωνιστική ημέρα, κυρίες και κύριοι. Α, αυτό το Σαββατοκύριακο, αφού πάρουμε τη γραμμούλα, θα τα πούμε και τα αποτελεσματάκια μας. Καλημέρα στη γραμμούλα. Έλα, ρε Παδού, καλημέρα. Καλημέρα. Κάτσε να κλείσει και το ραδιό. Ναι. Εχθές το είχα πει, έτσι. Ναι. Και αυτά που ακούγονται περί Ναδάλ ότι ήταν καλύτερος είναι χαζομάρες. Ναι. Μετά το τυτίβισμα του Κυριάκου και τις ευχές των δεν υπήρχε περίπτωση. Εννοείται και εμείς, ας πούμε, τι. Λες και δεν τα ξέραμε, λες και δεν τα δημοσιεύσαμε, λες και δεν τα είπαμε. Αλλά θα το έπαιζα και στο στοίχημα, απλά έτυχε εκεί πέρα, ξέρω εγώ, ήταν κλειστά τα πρακτορία εδώ πέρα, έχουμε τοπική απεργία του ΟΠΑΠ. Από πού? Παραμύθια, εντάξει. Α, είπα και εγώ εδώ. Μην βγάλεις ο κόσμος ανάστατος, έκλεισε ο ΟΠΑΠ, τι κάναμε τώρα. Για να μην με πει κανένας αφού το ξέρεις γιατί το έπαιζες, κατάλαβες, καβατζώνομαι. Έτσι. Και δεύτερον, κοίταξε να δεις, έπεσε και ο μύθος αυτός ότι περιττέρη χρυσού και τα λοιπά. Φαίνεται ότι είναι γνήσιο τέκνο. Ναι. Δεν θέλω χάσμα. Στα βήματα, έρχεται. Έρχεται. Λοιπόν. Κοίταξε, καιρός να αρχίσουμε σιγά σιγά για να το πάμε και ένα βήμα παραπάνω, να ψάχνουμε και τον Κώστα Μπακογιάννη. Που κι αυτός είναι ο επόμενος που έρχεται. Είναι ο επόμενος. Τον οποίο, ας πούμε, και εγώ τον είχα, ας πούμε, για πιο έτσι, ας πούμε, διαλλακτικό και αυτά. Εντάξει, το παιδί έχει βγει τώρα στην πολιτική, κάνει, αλλά άρχισε λίγο τις γκαφούλες του. Έτσι, ένα καλό πει είναι αυτή, βρε. Ναι, διακριτικά. Αν ψάξει, ας πούμε, δηλώσεις του και τέτοια, τα πετάει λίγο κάτι μαργαριταράκια, είναι η αλήθεια, αλλά δεν πολύ βγαίνουν στην. Τώρα που το είπες, θα προσέχω παραπάνω. Ναι. Και ένα τρίτο να τελειώσω, Μπάμπη, πρέπει να κάνουμε μια σοβαρή δουλειά για τον χρόνο. Δηλαδή. Πρέπει να κάνεις εκεί πέρα στα social, εκεί στο Facebook. Γιατί μόνο τέτοιο έχω, μια ομάδα να σε προωθήσουμε στο, πώς το είπαμε, στο Survivor. Ναι. Μπάβης Μπατμανίδης for Survivor. Αν δεν πάω Eurovision, και να το προωθήσουμε μια χρονιά, θα γίνει λίγος δώρος, πολύ δεν ξέρω, ίσως να το πετύχουμε, κατάλαβες. Ένα αθλητικός τύπος κι εγώ, κανονικότατα. Δεν είσαι αναλυτής, εσύ θα κάνουν οι άλλοι τα αθλήματα, εσύ θα αναλύεις, θα λες έτσι, ναι. Έτσι. Προγνωστικά, τέτοια. Προγνωστικά. Εδώ στείλανε λέει ράπερ. Όλοι είναι αθλητές, παίζουν καράτε, MMA και ένας ράπερ. Να μην πάει και ένας λαϊκός τραγουδιστής. Εσύ πήγες σχολή, δεν ξέρω αν την τελείωσες. Πήγες σχολή. Είσαι ράπερ, είσαι μάπερ, είσαι.
Έχεις το ραδιόφωνο εκεί πέρα, κάνεις εκπομπή. Βεβαίως, βεβαίως. Εννοείται. Αναλυτής ποδοσφαίρου. Ω, καλά. Τα 5-3-2 τα έχω, τα παίζω τα δάχτυλα. Εννοείται. Τα rotation. Αυτά είναι λίγα από τα χιλιάδες προτερήματά σου. Έτσι. Λοιπόν, οπότε έχεις... δηλώνω διαθεσιμό. Έψουτο. Ναι. Έτοιμος. Όχι, θα πήγαινα. Κάντε και εμείς ως φανατικοί θα το προωθήσουμε. Έγινε. Σε φιλούμε. Ευχαριστώ πολύ για την πρόταση. Ναι, Χριστίνα μου, θα απαντήσω στην ερώτησή σου. Θα πήγαινα στο Survivor. Κάνω το πιο ταξιδάκι. Άγιο Δομήνικο δεν είναι. Μόνο και για το ταξίδι. Εντάξει, θα καθόμουν μια εβδομαδούλα, θα με στέλνα κατευθείαν. Θα ακολουθούσα τα διδάγματα και όσα έμαθα στον ελληνικό στρατό. Να μην κάνω τίποτα. Φίδι, το έχω ξαναπεί. Στο στρατό με φωνάζανε παλτό. Θα πήγαινα ως έτσι. Μπάμπι δε παλτό, Μπατμανίδη. Θα ήμουν κρυμμένος εκεί, θα με πονούσε το πόδι. Το ένα και το άλλο. Αλλά... Του έτρωγε στο φαΐ. Να του έτρωγε το φαΐ. Αλλά δεν ψηφίζει. Αφού ψηφίζει το κοινό. Ψηφίζει το κοινό. Θα σε κρατούσαν μέσα. Θα με κρατούσαν μέσα. Είδες, θα τα καταφέρα. Θα έκανα και τις περιγραφές μου εδώ, βλέπετε και τέτοια. Μια χαρά τα προγνωστικούλια μου. Έτοιμος είμαι, έτοιμος είμαι. Αλλά να φύγω και να αφήσω το λίμπερο έτσι ορφανό. Και ποιος θα κάνει εκπομπές τα πρωινά τα 6. Με 8, Τι, τίποτης δεν θα έχουμε. Μάλιστα. Θα κάνεις από εκεί, θα συνδέεσαι από εκεί. Λοιπόν, θα κάνουμε το τελευταίο μας διαφημιστικό, θα επιστρέψουμε για κανένα δεκαλεπτάκι. Θα δώσουμε προγνωστικούλια και θα αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Είπαμε να φύγουμε λίγο πιο νωρίς, να προλάβουμε τον Ξηφία στη Νέα Ιωνία. Όχι, επειδή φεύγει πολύ νωρίς το λεωφορείο και πρέπει να το προλάβουμε. Γιατί είμαστε άνθρωποι του Μόχθου και τον Κτέλ. Και τον Κτέλ, να πούμε, λέει και ο Θέμης Αδαμαντίδης από τον πύργο της Βαβέλε, φύγα νύχτα με τον Κτέλ. Νύχτα θα φύγουμε κι εμείς, γιατί ακόμη δεν έχει ξημερώσει. Λοιπόν, μικρή ανάπαυλα, μικρή είσοδο και ξανά μεγάλη ανάπαυλα. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέψαμε, κυρίες και κύριοι, εδώ στο λόγο επειδή στο Λίπερο 107,4, στο κουτσουρεμένο εντελώς τελευταίο μας μισάωράκι. Να δώσουμε τα προγνωστικούλια μας και να αποχαιρετήσουμε. Επίσης θέλω ένα ταξί. Θέλω ένα ταξί. Τι ώρα είναι τώρα? 7:35. 7:45 λέω, σοφού 18 για να πάμε στα κτέλο. Θα το πληρώσουμε, δεν είναι αυτό, για να μην παίρνουμε τηλέφωνο στις εταιρείες. Αυτό αν υπάρχει κάποιος φίλος που μας ακούει και θέλει να πάρει τον Μπατμανίδη κούρσα, μπορεί να περάσει για να προλάβουμε, ας πούμε, και τις τέτοιες μας. Το είπα τώρα. Αυτό δεν είναι πρόκληση σαν κούτρα. Έχει συμβεί αυτό μια φορά στα χρονικά. Ήταν η πιο περήφανη μέρα της ζωής μου. Όταν ήρθε ένας και με πήρε και με πήγε σπίτι και δεν μου ζήτησε και λεφτά. Εντάξει. Καλημέρα στη γραμμούλα. Μας το κλείσε εδώ η γραμμούλα μας. Για να δούμε εδώ. Καλημέρα. Έλα. Καλημέρα. Καλημέρα, Παμπίνο. Τι γίνεται? Καλά, παλικάρι μου. Λοιπόν, ναι. Τι ώρα θέλεις, είπες? 7:45 να φύγω από εδώ να πάω στα ΚΤΕΛ. Ωραία. Είμαι από κάτω σχεδόν. Ναι. Θα έτσι κι αλλιώς η δουλειά από εκεί μπροστά περνάω. Θα βολέψει. Με μεγάλη χαρά. Δεν είναι ότι βολεύει, πάω από εκεί σου. Εντάξει, τελείωσε. Έχω εντυπωσιαστεί. Είδες τη δύναμη του ραδιοφώνου. Τόσο γρήγορα, δεν πρόλαβες να το πεις. Δεν είναι καν ταξί. Μα το σκεφτόμουν, σου λέω να το πάρω τηλέφωνο τώρα, άμα ενοικιάζεται τόσο πολύ. Δεν θα πληρώσουμε κιόλας. Λοιπόν, θα κλείσω 7:45, θα κατεβούμε κάτω, θα είμαστε ακριβώς από το τέτοιο. Λοιπόν. Πού, κάτσε, κάτω από το σταθμό. Ναι, ακριβώς κάτω από το σταθμό. Εντάξει. Έγινε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Φιλιά. Σε ατύπησα κόκκινο, το διάστημα έχει λίγες ειδήσεις. Έτσι. Έχαμε σε λακκούβα. Φιλιά, τσάω. Καλημέρα. Καλημέρα, τα αγόρι μου. Πού είσαι, παιχταρά μου? Παλικάρι μου, εσύ, τι Χριστινάκη, δίπλα, πια έχει τώρα. Ναι, Χριστινάκη μου, τι κάνεις, καλημέρα. Φωτιάδης, καλέ. Χριστινάκη μου, τι κάνεις, ορίτσι μου. Είμαι πάρα πολύ καλά, πάρα πολύ καλά. Αφού έχει κάνει δύο ωραίες μεταγραφές, φέρνει και βοηθάει το 6 με 8. Έτσι. Μια με σένα που είναι, η Χριστίνα, και μία με τον Άκη. Έτσι. Και θα έρθουν κι άλλες μεταγραφές, θα επανακάμψουν. Όχι, είναι ο παιδί μου στο πρωινό που εσύ είσαι ο παικταράς μας. Συνέχεια μόνος. Εσύ είσαι ο παικταράς μας. Έχεις καιρό να έρθεις στα στούντια. Μπάμπη μου, κοίταξε, θέλω να κάνω μια ανακοίνωση. Τι εννοώ. Με το θέμα Ανίτας, δέχεται να μην πάω. Α, γιατί μας στεναχωρείς τώρα. Όχι, θα σου πω γιατί. Γιατί υπάρχει μια περίπτωση από Αθήνα. Και μπορεί, ας πούμε, να τη δώσω τα δύο δώρα, τον πίνακα, απλά εγώ τώρα γιατί πέρασε καιρός, που είχαμε πει, να μην πει μετά που είναι, ξέρεις, ο Φωτιάδης που βλάει παπά, και που είναι, δεν θα πάει. Και έτσι έχει κανένα 1,5 μήνα, θέλω να με κάνει μια γνωριμία από
Αυτή που πήρε τηλέφωνο. Ναι. Να θυμάσαι το λίβερο. Βέβαια, βέβαια. Το πρωί. Εννοείται, εννοείται. Μπράβο. Και έτσι μπορεί να μην πάω και να τη δώσω τα δύο δώρα. Δηλαδή τον πίνακα. Θέλουμε να. Μα στεναχωρεί τώρα. Θε περιμένουμε να σε δούμε. Μπορεί να μην πάω. Δηλαδή περιμένω να τώρα. Να πας για μας και θα πας με μπλουζάκι BBC. Αυτό πας. Το είπαμε. Τι τώρα. Τώρα κοίταξε, πήρα και κινητό καλό. Και στέλνω καλό. Εντάξει, για να κάνω. Και πας... το δεύτερο είναι. Ναι. Έκανε ωραία μεταγραφή στο Υπουργείο Αμήνης. Ποιος, ωραία μεταγραφή. Όχι, τι? Τη μεταγραφή, δηλαδή τον Υπουργό που έβαλε τώρα. Α, εγκρίνεις τον Αποστολάκη. Γιατί είναι, κοίταξε να δεις, είναι το στοιχείο του, ξέρει το αντικείμενο, έτσι, ξέρει έτσι, ας πούμε πώς κάνει. Τώρα ένας δικηγόρος να πάει στο Υπουργείο Αμήνης. Βέβαια, βέβαια. Δεν γίνεται, ας πούμε, καταλαβαίνεις. Ή εγώ ή ο Αποστολάκης, γιατί και εγώ έχω γίνει μαχήμη και έχω υπηρετήσει να πούμε. Έτρωγα στα σύνορα. Έκανα σύνορα Κιλκής Θεσσαλονίκης. Απέτρεψα τον κυρκισιώτικο κίνδυνο να μπει με χωρίσει μέσα στον ομό μας. Βγαίνω με το καλημέρα καταρχήν τον υπουργό μας. Έτσι, έτσι. Και το. Βγήκε καθόλου ο Δημητράκης από την Ελλάδα. Όχι, δεν βγήκε, μας ακούει. Δεν μας ακούει. Θα έρθει, θα επανακάμψει, κάπου θα λείπει αυτός. Λοιπόν, από εβδομάδα θα κανονίσουμε να έρθει στα στούντια. Βέβαια. Και εκτός αυτό έχουμε πολλά να πούμε με το θέμα Σκυπριανό. Βέβαια, πολλά. Εντάξει. Έγινε. Καλημέρα και σας ακούω, Δημητρό. Φιλιά, 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 φιλιά. Λοιπόν, θα δώσουμε και τα προγνωστικούλια μας εντάχει, γιατί έρχεται και η μέρες. Θέλουμε εδώ τη Χριστίνα, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Ήταν η πρώτη, είναι το βάψιμο του πυρός. Θα σου λέω εγώ ματσάκι και θα μου λες σκορ. Ξέρεις, δεν ξέρεις, λες εμείς. Είναι όχι, ένα όχι, σκορ. Ένα 0, 5, 0, ό,τι θες, 2-2, ό,τι σου ήρθε. Ό,τι σου ήρθε. Πας για ένα Απόλλο Σμύρνη στις 5 και 4 το αύριο Σάββατο. Ο Απόλλο Σμύρνη τελευταίο. Ο Πας για ένα και αυτό στην ζώνη του επιβασμού. Πώς το βλέπεις. 3-1. Ω, δυνατή. Μ' αρέσει, μ' αρέσει. 3-1. Θα το δώσω κι εγώ. Θα το δώσω 2-0 το παιχνιδάκι. Στις 7 Πανετολικό. Ξάνθη, οι δύο ομάδες είναι πολύ κοντά. 7η Ξάνθη 23, Πανετολικός 22. Προβληματίζομαι. Γρήγορα, γρήγορα, για να μην σβήνουμε. Ένα θα το δώσεις. 0-1 θα το δώσω εγώ. Νίκη για την Ξάνθη. Πανιόνιος ΑΕΚ 7.30. 0-2. 0-2 Πανιόνιος ΑΕΚ θα το δώσω εγώ. 0-1 την Κυριακή. Την Κυριακή Λεβαδιακός Άρης Θεσσαλονίκης. 1-0. Θα χάσει ο Άρης με το Λεβαδιακό. Θα χάσει ο Άρης. Εντάξει, εγώ θα το δώσω 1-2 νίκη για τον Άρη μέσα στη Λεβαδιά. Λαμία Τρόμητος Αθηνών. 0-2. 0-2, με ρωτάς, άμα με ρωτάς θα σου πω και εγώ ότι θα κερδίσει. Όχι, 1-1 θα το δώσω το ματσάκι. Πάω Κόφι. 2-0. Πάω Κόφι 2-0. Μάλιστα 3-0 θα το δώσω εγώ, γιατί βάζει τριάρες ο Πάκου χωρίς τον Μπρίγιοβιτς. Παναθηναϊκός Λάρισα επίσης την Κυριακή στις 7. 3-1 Παναθηναϊκός, θα κάνει ξέσπασμα με την Λάρισα. Δώσω 2-2-0 και Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός στις 7.30. 0-3 ο Ολυμπιακός, θα περάσει αέρας. 0-2 θα το δώσω εγώ. Αυτά είναι τα προγνωστικούλια μας. Πιστεύω ότι αν θα παίξετε τα αντίθετα νομίζω ότι θα πληρωθείτε ξεκάθαρα. Έτσι, εντάχει κυρίες και κύριοι, γιατί σιγά σιγά θα πρέπει να αποχωρήσουμε λίγο το κουτσουρεμένο λόγο επειδή της Παρασκευούλας. Θα τα ξαναπούμε Δευτερούλα στις 6 το πάρα πολύ πρωί. Θα σε κάνω επαλήθευση. Θα σε πάρω και τηλέφωνο εκεί που θα βρίσκεσαι. Θα σε ξυπνήσω, σου πω την αυτά εδώ χαντάκωσε στον κόσμο. Μην κρύβεσαι και εσύ σαν τον Καβαλιώτη. Λοιπόν, τελευταία γραμμούλα, ένα λεπτάκι για να αποχωρήσουμε. Καλημέρα σας. Καλημέρα, Μπάμπη. Οπ, καλώς το να, καλώς το να. Καλημέρα, Χριστίνα. Καλημέρα. Δεν άκουσα, Μπάμπη, προηγουμένως όταν βγήκε η αγάπη μου. Ναι, ναι, βγήκε. Μήπως άρχισε πάλι αυτά τα αστέρι μου και τέτοια, τα καμάκια του 1980. Όχι, όχι, όχι. Ήτανε... Σε παρακαλώ πάρα πολύ, Μπάμπη και Χριστίνα. Αυτά απαγορεύονται. Δεν ξέρω αν άκουσες ότι σχολίασε την επιλογή του Υπουργού Άμυνας. Το άκουσα. Αυτά και απαιτώ, είναι η πρώτη φορά που απαιτώ να παραβρεθεί στο στούντιο οπωσδήποτε. Θα δώσει εξηγήσεις. Έτσι, έτσι. Γιατί λέει ένα κατάλληλο άνθρωπο στην κατάλληλη θέση. Έχει την έγκριση δηλαδή αυτή τη στιγμή του Φωτιάδη, το υπουργικό σχήμα. Ναι, αυτό πρέπει να το πει όμως δημόσια στο Λίμπερο, να βγει στην εκπομπή λόγω επειδή αυτά και η εκπομπή να καταγραφεί, σε παρακαλώ. Βεβαίως. Από εβδομάδα θα έχουμε Φωτιάδη εδώ, ξεκάθαρα. Ξεκάθαρα. Είχα πληροφορίες από Αθήνα ότι δεν θα παραβρεθεί τελικά στην Άνετα. Είχα πληροφορίες. Δεν ήθελα
Δεν ήθελα όμως να χαλάσω το κλίμα, ας πούμε. Ήθελα να το αφήσω, είναι ειλικρινής. Και σε παρακαλώ πάρα πολύ, την προηγούμενη φορά που άκουσα, όχι καμάκι της δεκαετίας του 80. Μα να σου πω κάτι, τα AIDS έχουν επιστρέψει, είναι της μόδας. Θα μας πει και η Χριστίνα, δεν φοριούνται αυτά οι βάτες, τα τέτοια, τα χρώματα, τα φαντακτερά. Οπότε θα επιστρέψουμε και στο καμάκι της δεκαετίας του 80. Μπάμπη, σε παρακαλώ, απαιτώ να προστατεύσεις τη Χριστίνα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Απαιτώ. Εντάξει, και περιμένω στο στούντιο να δώσει εξηγήσεις. Τίποτα άλλο δεν έχω να πω. Καλημέρα. Σε φιλούμε, καλημέρα. Λοιπόν, θα αποχωρήσουμε. Μπορείς να ζητήσεις ήδη μεγάλη στιγμή, Χριστίνα μου, σε ευχαριστώ καταρχήν. Που ήρθε σήμερα και με συντρόφευσε. Σ' άρεσε, εντάξει, καλά ήτανε. Εντάξει, έδωσε τα προγνωστικά. Με τι κομμάτι θες να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο? Θέλω να αποχαιρετήσουμε τον κόσμο. Ναι, ναι. Με τι κομμάτι? Ναι. Του Μπατμανίδη εννοείται. Του Μπατμανίδη είναι δύσκολο. Ναι. Βάλε για το Μέγκα που ξανανοίγει. Για το Μέγκα που ξανανοίγει. Το παίξαμε προχθές, βάλε ένα άλλο. Α δώσουμε τι να. Πες μου, ωραία. Γρήγορα. Βάλε πανικό. Πανικό. Τώρα που βρέχει. Τώρα που ανοίγει ο καιρό. Σας ευχαριστούμε, αποχαιρέτησε το λαό σου. Ευχαριστούμε πολύ. Ναι. Χάρηκα πολύ που σας συντρόφευσα. Τα προγνωστικά μου μην τα παίξετε. Όχι, θα τα πιάσετε παίξετε, τα λεφτά. Θα ψάξετε όλα. Φιλιά, να έχετε μια υπέροχη μέρα. Τσάω. Γεια σας, καλή Σαββατοκύριακο. Τώρα πανίγει ο καιρός, πανικός, πανίκος. Τώρα πανίγει ο καιρός, πανικός, πανίκος. Μωρό μ' απ' την Ανατολή, σήμε το ίσιο το μάλι. Κοίτα τη μέρα την καλή, κοίτα πετάει ένα πλή. Τώρα πανίγει ο καιρός, πανικός, πανίκος. Τώρα πανίγει ο καιρός, πανικός, πανίκος. Ανεβαίνει αδρεναλίνη και κανένας δεν θα μείνει. Αχ μωρό μ' αυτό το μήνυ, δίνει, παίρνει, παίρνει, δίνει. Τώρα πανίγει ο καιρός, πανικός, πανίκος. Τώρα πανίγει ο καιρός, πανικός, πανίκος. Πανικός, πανικός. Τώρα πανίγει ο καιρός. Πανικός, πανικός. Τώρα πανίγει ο καιρός. Πανικός, πανικός. Τώρα πανίγει ο καιρός. Πανικός.